Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Ρε φέρ τα στόρια πίσω. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Μην αρχίσουμε πάλι τα επιπροσωπικού Χρυσανθέ. Αυτά είναι δικά μας. Λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο. Ρίτζεσι Καζίνο, Τρόικα. Τρόικα. Και Ρίτζεσι Καζίνο μαζί. Δύο έννοιες ταυτόσιμες όσον αφορά την ειδησιογραφία, την ασφάλεια, το παιχνίδι, την κοινωνικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον αθλητισμό. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν πηγαίνεις για πρώτη φορά, βάζεις αθόρυβο το κινητό σου για να μην ακούγεται όπως το κούσι, όπως πάντα. Το πατάω και δεν. Ναι, το πατάς και δεν. Και πετάει. Ναι, το ξέρω, ναι. Και έχει πολλά δώρα, εκπλήξεις, μοναδικά προνόμια, αποκλειστικές κληρώσεις για όσους θα γραφτείτε ως νέα μέλη στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αλλά πάνω απ' όλα έχει παιχνίδι με ασφάλεια. Γι' αυτό και είναι ένας μοναδικός και ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαζί μας πλέον από σήμερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service, που έχει όμως το εκπληκτικό, τη νέα εφαρμογή από το Google Store ή το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Δεν θα έχεις πλέον το βιβλιαράκι, το κλασικό, α, το έγραψε, δεν το έγραψε, βάλε υπογραφή κτλ. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από την Injection Service είτε από τον πελάτη. Η πρώτη όμως καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο. Injection Service, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, 933-787 τηλεφωνάκι, αν θέλετε να ρωτήσετε το οτιδήποτε εκεί, το φίλο μου τον Μπάμπη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά του συνεργείου, που είναι και κουκλίστικο, καθώς πραγματικά ντρέπεσαι να πατήσεις, όχι πηγαίνεις σε κάτι συνεργείο και είναι μες στην πίχλα. Δείγμα και αυτό του τρόπου δουλειάς και της νοοτροπίας που υπάρχει στην Injection Service, σε όλα τα παιδιά και τους εργαζόμενους, αλλά και τα αφεντικά. Πολύ ωραία λέξη αυτό το αφεντικά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εφαρμογή, παιδιά, είναι πολύ χρήσιμη. Κατεβάστε την και θα δείτε ότι και εσείς θα ξέρετε ακριβώς το τι συμβαίνει με τον βενζινοκινητήρα σας, με το αυτοκίνητό σας. Αρκετά πραγματούδια έχουμε στην επικαιρότητα. Καταρχήν, έχουμε Σαββατοκύριακο με αγωνιστική δράση. Χθες είχαμε πρόκριση της ΑΕΚ. Ό,τι είπα, Κώστα, με τη Σετ Γκάλεν. 0-1 η ΑΕΚ. Χι το παίξαμε. Κακώς το παίξε χι, γιατί ή ο ένας ή ο άλλος θα έβρισκε γκολ. Η ΑΕΚ ήταν. Έβγαλε τον οτοφύλακα τη ΑΕΚ, τα άπιαστα. Ήταν τυχερή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο που είδα εγώ, αυτή η Σετ Γκάλεν δεν έκανε ούτε φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η Ελβετή. Είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι και κέρδισε η ΑΕΚ αλλά και απέκλεισε μια ελβετική ομάδα, γιατί εκεί παλεύουμε με τους Ελβετούς. Το θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι αποκλείστηκε η Ανόρθωση, αποκλείστηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Οπότε οι Κύπροι μένουν με λιγότερες ομάδες. Κατά τα φαινόμενα θα αποκλείσει ο Ολυμπιακός την Ομόνια και η Κύπρος θα μείνει μόνο με το ΑΠΟΕΛ. Τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί τους κυνηγάς και αν ο ΠΑΟΚ είτε καταφέρει να μπει σε ομίλους του Champions League, είτε καταφέρει να πάρει πολλούς βαθμούς στους ομίλους του Europa League. Από ό,τι φαίνεται και ο Ολυμπιακός θα είναι στους ομίλους του Champions League. Και καταφέρει και η ΑΕΚ να κάνει την έκπληξη με τη Wolfsburg, τότε ίσως να μην είμαστε στα τάρταρα, αλλά να πάμε λίγο πιο πάνω και να έχουμε. Καλά είμαστε στα τάρταρα. Μας αξίζει. Είμαστε, λες. Βέβαια, έχει δίκιο. Εντάξει, όμως έχουμε μια ευκαιρία. Μας αξίζει. Νομίζω πως ναι, είμαστε. Αν το πάρουμε νομίζω ειδικά φέτος, με τους αποκλεισμούς του Άρη και του Όφη από ομάδες. Όχι, άστο το φετινό, εντάξει, έχουν αποκλειστεί τα τελευταία χρόνια. Γενικά με το επίπεδο ποδοσφαίρου μας, την οργάνωσή μας, την ποιότητά μας, μια χαρά είμαστε με τρεις ομάδες στο Europa League 2. Το επίπεδο της δικαιοσύνης. Ο πρωταθλητής πρώτο προκριματικό γύρο. Από το Μάιο. Το επίπεδο της δικαιοσύνης και απονομής δικαιοσύνης. Ό,τι είπα. Τους νόμους, τους κανονισμούς. Θα τα πούμε και αυτά. Νομίζω από εκεί θα ξεκινήσουμε. Είναι και φρέσκο και είναι πολύ σοβαρό. Το περιμέναμε πολύ καιρό. Άρχισε κανένα δίμηνο. Οκ. Απαλλακτική απόφαση για όλους. Για να στοιχειοθετηθεί. Από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Οκ. Και ο Ολυμπιακός αθώος και ο Ατρόμητος αθώος και ο Μαρινάκης αθώος και ο Σπανός αθώος, όπως και η Παπακουσταντίνου, Σταθόπουλος, Προύντζος, Απίντο, Αγγελόπουλος, Πάθας, Δημητρόπουλος, Ιωαννίδης, Αμπάρκιολης,
Δηλαδή όλα αυτά. Σαρίς, Δούρος, Μπριάκος, όλα αυτά που έχουν γραφτεί. Όλα αυτά που γράφτηκαν, που ακούγαμε, που οι εκθέσεις, τα βουλεύματα και τα. Όλα τίποτα. Αυτό όλα τίποτα. Όλοι. Συνεχίζεται βέβαια το ποινικό κομμάτι της δίκης, όπου έχουν ακουστεί τέρατα. Εντάξει, και πραγματικά είναι για επιθεώρηση του Μπένι Χιλ ή του Σεφερλί. Δηλαδή, όταν ρωτάνε, ας πούμε, το Σαρί, αν δεν κάνω λάθος, το πακιστανικό τηλέφωνο που το βρήκατε. Και λέει, μου το έφερε η σερβιτόρα, ναι. Η σερβιτόρα, και εγώ το πήρα και νόμιζα ότι είναι τη σερβιτόρα, δεν ήξερα ότι είναι από το Πακιστάν. Αυτά ακούγονται σε δικαστήριο. Ναι, ναι, εντάξει. Και ο δικαστής δεν μπορεί να τον καταδικάσει γι' αυτό. Άλλωστε, όλοι παίρνουν. Για την ηλικιότητα δηλαδή. Όλοι παίρνουμε τηλέφωνο από σερβιτόρες, Κώστα. Ναι, αφή. Βέβαια. Όχι τηλέφωνο 6-9-5. Τη συσκευή κανονικά. Συσκευή. Θα είπε ο Σαρίς, μου δίνει το τηλέφωνό σου. Έδωσε άλλη συσκευή, το πήρε. Του αρέσει, εντάξει, τέλος πάντων. Απλά ήταν πακιστανικό. Είναι αυτό που λέμε. Εγώ θα πω για το. Δώσε μου το τηλέφωνό σου, Λίτσα, και του δίνει τη συσκευή. Η Λίτσα εξαρτιά. Εγώ θα πω το εξής, και μιλώντας για την αθλητική δικαιοσύνη που αποτελείται από κανονικούς δικαστές τα τελευταία χρόνια. Οι δύο βαθμοί δικαιοσύνης, Super League και ΕΠΟ, πήρε την εισήγηση μιας επιτροπής αμφιβόλου. Σοβαρότητας και έχουν βγει πάρα πολλά. Okay, και αμφιβόλου σύστασης και πώς έγινε αυτή η σύσταση. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, πήρε λοιπόν αυτό το πόρισμα, δεν εξέτασε την ουσία και το έκανε αποδεκτό. Και επίσης η αθλητική δικαιοσύνη, στο βαθμό της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, πήρε ένα πόρισμα, πήρε μια εισήγηση, πόρισμα, όπως θέλετε πείτε το, μιας ανακρίτριας που μετά από πολλούς μήνες δουλειάς εισηγήθηκε τον υποβιβασμό ομάδων και τον αποκλεισμό διαβίου παραγόντων και το πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων. Μπορείτε να κάνετε τους συνειρμούς σας. Okay. Η ηρωίδα. Okay. Εγώ απλά το σημειώνω. Δεν θα πω περισσότερα. Νομίζω ότι όσοι είναι στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ασχολούνται όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κανείς μας από εμάς τους τρεις δεν είναι 18 χρονών και 19. Είμαστε όλοι 40 πλάς. Εντάξει. Ο καθένας μας έχει βγάλει την τιμιγορία του μέσα στο μυαλό του για το πώς κινείται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Okay. Εγώ δεν περίμενα άλλη απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτοί που σας λέγανε ότι η απόφαση είναι 2-1 κατά του Ολυμπιακού και το κρύβουν και τα λοιπά, προφανώς είχαν καλύτερες πληροφορίες. Μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο και να σας εξηγήσουν γιατί έγινε η ανατροπή. Εγώ έλεγα με πάσα ειλικρίνεια και πριν από δύο εβδομάδες τα λέγαμε μαζί ότι παιδιά δεν έχω καμία ενημέρωση. Για το ποια είναι η απόφαση. Εγώ είπα αθώοι. Η Επιτροπή Διοντολογίας. Αθώοι περιμέναμε. Εγώ δεν είχα. Δεν ξέρω αν είχες ενημέρωση για την απόφαση νωρίτερα. Εγώ δεν είχα. Είχα αίσθηση. Ορισμένοι είχαν πληροφορίες ότι ήταν 2-1 κατά του Ολυμπιακού. Βγάλανε και το σκορ. Okay, αυτοί μπορούν να σου δώσουν εξηγήσεις για το πώς έγινε η ανατροπή. Τώρα θα πούνε ότι υπήρξε παρέμβαση για να αλλάξει το 2-1. Σε αυτή την πόλη, 3-0. Ο λαϊκισμός γενικότερα αυτά, εντάξει, ανθεί και θα ανθεί για μια ζωή. Ακούγονται κάθε μέρα και γράφονται τέρατα στα RGNA, στο Facebook, εντάξει, όλοι έχουν την άποψή τους, όλοι είναι πλέον δημοσιογράφοι, όλοι είναι μέσα στα κόλπα, όλοι έχουν ένα γνωστό που άκουσα και μου είπα αυτό. Καλά, εννοείται. Μου είπε, σου είπα, άκουσα. Ωραία, φίλε, βλέπεις την κόλπη και... Βλέπεις άμα σε θέλει. Θα τα πούμε μετά για το Europa League. Έχει ωραία πραγματάκια να πούμε. Βλέπει, δες το λίγο. Ναι, κάνει τη φάση. Σουτάρει. Η μπάλα χτυπάει τον άνθρωπο. Ξανασουτάρει. Πάει στο δοκάρι. Τη στέλνει στο δοκάρι και χτυπάει στον αμυντικό και μπαίνει μέσα. Όπως εδώ φάγει ο Πάκο τον Ολυμπιακό. Άμα σε θέλει, ρε φίλε. Ναι, άμα σε θέλει. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο για να το κλείσω. Άμα σε θέλει, κομμάτι αυτό φαντάζομαι υπάρχει ικανοποίηση σε Ολυμπιακό ατρόμητο Μαρινάκι. Οκ, δεν είναι και μικρό πράγμα να αφώνεσαι. Ενδεχομένως θα υπάρξει και αθώωση και στο ποινικό κομμάτι της δίκης. Okay, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Θα περιμένουμε απόφαση λογικά αρχές του 2021, γιατί ακόμα καταθέτουν οι κατηγορούμενοι και θα έχουμε και αγορεύσεις της έδρας. Καλά, και έγιναν και κυβιστείς από τους μάρτυρες κατηγορίας. Όλοι δεν θυμόνται. Δεν ξέρω, δεν ήμουν και τα γνωστά. Κανείς δεν θυμάται, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν θυμόταν πώς έγιναν οι πίνακες και τις πιέσεις. Ναι, αυτό δεν εγώ. Δεν θυμάμαι. Μα ήσασταν πρόεδρος. Δεν θυμάμαι τότε. Εντάξει. Ωραία. Λέω αρχές του 2021 θα έχουμε και την απόφαση της κανονικής δικαιοσύνης. Ήταν την Gold Runner. Πάντως στο αθλητικό κομμάτι έκλεισε το κεφάλαιο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαδικασία για να ξανανοίξει η υπόθεση. Αυτό τώρα, Στέργιο, ήταν τα στημένα, ας πούμε, που λέμε. Αυτό ήταν τα στημένα. Η πρώην εγκληματική οργάνωση που έγινε συμμορία μετά.
Αλλά τα στημένα. Άρα θώθηκαν. Άρα ούτε συμμορία ούτε κλιματική οργάνωση, όλα καλά. Όλα καλά. Τίποτα όλα δεν υπήρχε, τίποτα. Κώστα. Ναι. Προφανώς οι 700 σελίδες δικογραφίας και συνομιλίες της ΕΕΠ και αυτά και τα λοιπά, όλα είναι. Καλά, εδώ και αθώος ο Αχιλλέας, γιατί δεν μετράνε η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ δεν έγινε σωστή από μαγνητοφώνηση. Σωστά, ήταν λάθος. Όχι όπου μας υφέρει και όπως λέει, ο Αχιλλέας αθώος. Ήταν παράνομη, κάτι παράνομη, παράτυπη. Όχι, δεν έγινε σωστά η απομαγνητοφώνηση. Απλώς να πω κλείνοντας, δεν φορά οριστικά σε αυτό το κομμάτι, ο καθένας μας έχει ταξινομήσει όλους τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου στη θέση που νομίζω είναι. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου η θέση. Αν υπάρξει κάποια άλλη αντίδραση από κάποια ομάδα για την απόφαση, θα την καταγράψουμε. Ότι άλλα δεν βλέπω και ιδιαίτερη ο Αριανός πάντως λέει, ο Αριανός τώρα, ο Γιώργος εδώ μου στέλνει, μου λέει, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος είναι όσο αθώ ήταν και ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Αυτή είναι η άποψή τους. Ε, όχι παιδιά, εντάξει. Okay. Του Αριανού, λέω, σου καταγράφω μια τέτοια ενός Αριανού, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω όχι, εννοώ ότι δεν είναι το ίδιο το κατηγορητήριο και τα ίδια τα στοιχεία. Διαφορετικές υποθέσεις. Είναι άλλη τώρα υπόθεση. Είναι διαφορετική υπόθεση. Ναι, και στο κατηγορητήριο εδώ ακούγονται και μετά λένε δεν ήταν αυτός. Ποιος? Σε διάφορες κασέτες και τέτοια, δεν ακούγαμε τόσα χρόνια. Εντάξει, τώρα ο ένας να πέσει, ο άλλος να κερδίσει ο Ολυμπιακός και άλλοι να πάνε αυτό. Να πέσουν οι γριές και τα λοιπά. Θοδωρέ. Ενδεχομένως ο φίλος του Άρη Χρήστα θα πέσει το μήνυμα να αισθάνεται μια ικανοποίηση που ο Ολυμπιακός δόθηκε. Δεν το ήθελε να πέσει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω. Γιατί? Έτσι λέω εγώ, εντάξει. Δεν μπορεί να έχω την άποψή μου. Εντάξει, ναι. Okay. Άλλωστε εγώ... είναι γνωστό τη πάση ότι εντάξει μπορούν να αξιωθούν τα πάντα. Ένα κακούργημα με το να αγοράσει ένα ξενοδοχείο και να πει η Μαρούπα και ο Αρκούδης. Και όχι δικαστές. Μαρούπαρος. Υπάρχει η πολιοκτησία, τελικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πολιοκτησία. Επιρροή, αλλά τελικά υπάρχει κυριαρχική επιρροή. Μην ξαναρχίσουμε πάλι. Ήταν το αυτός που αγόρασε επιτρομή. Το ξενοδοχείο, οι ίδιοι που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Ξάνθης ήταν και οι μέτοχοι της Βιαλάντ. Ναι. Δεν το κάναν σωστά τώρα. Άντε τι πάλι. Να κάνουμε τώρα. Άντε δεν πάλι. Το κάναν σωστά. Ο Πιαλόγλητα. Αθώοι είμαστε, Χρήστε. Αν ήσουν αθώοι μέσα σε 6 μήνες, δεν θα έπεφτε όλη η Ξάνθη, δεν θα άλλαζε όλα τα διοικητικά συμβούλια, δεν θα πουλούσε μετά από 31 χρόνια. Ε, άμα ήσουν αθώος, θα έμενε ο Ζήγες. Άλλο αυτό. Θα έκανες προσφυγή στο ΚΑΣ που δεν πήγες να κάνεις το. Έπεφτες και δεν έκανες προσφυγή στο ΚΑΣ. Δεν έκανα γιατί διαλύθηκα ως ομάδα. Δεν, τι έχω, πριν, δεν έχω ομάδα. Πριν έγινε αυτό. Διαλύθηκες γιατί δεν έκανες. Και έπαιξε αραμπάζ. Γιατί αν είχες κάνει. Και έπαιξε Κώστα, δεν θα είχες κάνει το μείον 7 και δεν θα είχες πέσει. Oh. Γιατί άραγε όμως. Δεν θα έχεις πέσει. Αυτοπεφτουά. Ναι, αυτοπεφτουά είναι αυτό. Αυτοπεφτουά. Αν είχες κάνει και το ΚΑΣ ό,τι είπε για τον ΠΑΟΚ και λέγε για την Ξάνθη. Αυτό δεν θα έλεγε. Άλλο πράγμα θα έλεγε. Δεν θα έλεγε ξαναδείτε το. Δεν θα έχει το μείον 7. Ο κύριος Πανόπουλος δεν θα έπαιζε στον Παράζ. Ο κύριος Πανόπουλος. Δεν θα έπαιζε στον Παράζ. Στο δεν θα είχε πέσει. Αλλά έπρεπε να πέσει. Φτάνει το πέσιμο από τα σύννεφα. Αυτή είναι η Ελλάδα και τα ξέρουμε στέριο. Απέναντι σε αυτό το καθεστώς να προσέξουμε τουλάχιστον να έχουμε και άλλα λέει. Σαλέ και τα λοιπά λέει ο Γιώργος. Αναφερόμενος στο στέριο σε όσα είπε. Σαλέ. Γιατί... σαλέ. Τελείω το σαλέ πάει. Αφού είναι στη Ξάνθη στη Β' Εθνική. Γεια σα. Αυτό ήταν και το άλλο θέμα. Το παοξή είναι πω υπάρχει κυριαρχική επιρροή του Ολυμπιακού στον Άρ και την ΑΕΛ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο όμως γι' αυτό. Ούτε κανένα ξενοδοχείο, ούτε μεταφορές χρημάτων από τη μία τράπεζα είναι στην η άλλη. Του ΠΑΟΞΥ όμως. Καλά, η άποψη του, άποψη του μέσου ΠΑΟΞΥ δεν μας ενδιαφέρει. Η άποψη του μέσου ΠΑΟΞΥ είναι ότι υπάρχει μια ομάδα στην πόλη. Η άποψη του μέσου ΠΑΟΞΥ είναι ότι δεν υπάρχει Άρης και Ηρακλής. Αυτή είναι η άποψη του μέσου ΠΑΟΞΥ. Αφεντικό στην πόλη. Ναι. Μόνο εγώ και τέτοιο. Όχι, όχι αφεντικό. Νεοπλουτέ. Είναι άλλο αφεντικό. Νεοπλουτέ. Εσείς φύγε, οι πρόσφυγες, μια προσφυγική ομάδα, λέει στις υπόλοιπες ομάδες ότι υπάρχω μόνο εγώ στην πόλη. Φύγετε εσείς να είμαι μόνο εγώ. Μια προσφυγική ομάδα. Έλα ρε Χρυσαθέ. Η άποψη του ΠΑΟΞΥ. Εντάξει. Λοιπόν, σεβαστή η άποψη του ΠΑΟΞΥ. Απλά νομίζω ότι είναι λάθος. Κοίταξε. Οπαδικά. Η διαφορά χρειάζεται να κερδίζει του πάντε. Μα θα έχει κάνει γκάιντα. Η διαφορά του. Γκάιντα. Μια πόλη, μια ομάδα. με το υπόλοιπο του Θεού. Ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή να πω εγώ, αχ, η πόλη του Θεού, γιατί το λένε έτσι. Εμείς δεν... Όχι η πόλη του Θεού, ρε παιδιά. Έτσι, η πόλη του, θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Η πόλη του Θεού είναι του Super 3, ενώ το μια πόλη, μια ομάδα είναι τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όντως, έχει δίκιο. Αυτή είναι η διαφορά στέρια. Η ΠΑΕ Άρης δεν έβγαλε η πόλη του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά στέρια. Νομίζω βγάλατε, Χρυσανθέ. Όχι η ΠΑΕ Άρης. Σε κάτι social media. Ο Άρης FM, εμείς το είχαμε βγάλει στον Άρης FM. Η πόλη του Θεού κτλ. Και το γράψανε στη γέφυρα που μπαίνει από τη Χαλκιδική. Οι οπαδοί. Εμείς πάντως γράψαμε ότι η πόλη μας ανήκει. Δεν έκανε μια πόλη, μια ομάδα. 1896. Και μετά το πήρε και ο Μπέος, μέχρι και αυτό πήρε ναι, δανεικό. Ναι, ρε, δηλαδή ήμαρτο, ρε φίλε. Ήμαρτο, πόσο έλεος. Δίνει το διπλό και over του ΠΑΟΚ. Εμείς αυτό που είπαμε πάντως είναι καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Εντάξει. Έτσι είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Απλά ο καθένας λέει ο οπαδός. Εγώ το δέχομαι από τον οπαδό. Οκ, okay, ο οπαδός καλά κάνει. Καλώς, δεν το δέχομαι επίσημα. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε σοβαρότερα ζητήματα τώρα. Ε, ναι, βέβαια. Από εννοείται, αυτά. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι. Χριστίνα έχει βγάλει τέταρτο βίντεο. Ναι, ό,τι και να γίνει. Σοβαρό. Τέταρτο. Τα δύο έχω μόνο.
Τέταρτο. Τέταρτο. Μαριλίζ! Δεν έχουμε γραμματεία για αυτά τα θέματα. Τέταρτο, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, φίλε, την τράβηξε ο άλλο. Να σου πω κάτι, την τραβούσε ο άλλο στι προσωπικέ σου στιγμέ τώρα. Τι, η κοπέλα αυτή. Ή μήπω είναι η μόνη κοπέλα που κάνει τέτοιο. Όλε κάνουν. Εγώ δεν έχω. Μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα να χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό ξεφτυλίζεται, όχι η κοπέλα. Μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα. Με το μυαλό του ξεφτυλίζουν την κοπέλα. Παιδιά, η κοπέλα τα έχει με ένα παιδί το οποίο ξέρω. Ένα bodybuilder, ένα παιδί ούκια. Είχε. Είχε. Άμα δεν τα ξέρει, μην ανακατεύεσαι. Άστο. Άσε γιατί είναι και ούκια και είναι και τέτοιο. Άστο. Και είναι και τέτοιο. Εγώ θα πω ότι γενικότερα. Γι' αυτό τα κάνει. Εγώ θα πω γενικότερα, αυτή είναι η πάγια άποψή μου. Ούτε διασκεδάζω με αυτά, ούτε το παίρνω στο χαβαλέ. Είναι ξεφτύλα να δημοσιοποιείς προσωπικές στιγμές με τη σύντροφό σου, την πρώην σύντροφό σου, την παραπρώην σύντροφό σου στο διαδίκτυο. Εντάξει, εδώ γίνονται. Και κάποια στιγμή πρέπει ο νόμος να γίνει πολύ, πολύ, πολύ πιο αυστηρός. Μιλάμε να είναι. Εντάξει, η ποινή να είναι μεγάλη. Εντάξει, αυτό. Εδώ χθες, Στέργιο, τώρα λέμε γι' αυτό, έβλεπα. Δημοσιοποιήθηκε, δεν θυμάμαι ποιον οργανισμό, κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών κτλ. Mm. Έξι παιδάκια τα οποία κακοποιήθηκαν σεξουαλικά και μόνο που το λέω ανατριχιάζω, οι δύο από τους μπαμπάδες τους, οι άλλοι τέσσερις από το οικογενειακό περιβάλλον. Τι είναι αυτό, πότε έγινε αυτό? Στο εξωτερικό είναι. Α, στο εξωτερικό. Ολλανδία, έβαλαν, αυτά, έβαλαν στα παιδιά και ζωγράφισαν... την πράξη. Την πράξη, τον άνθρωπο που το έκανε και τα λοιπά. Τα έβλεπα χθες το βράδυ. Είναι ανατριχιαστικά. Χρήσανθε, το λέω για το σημείο, γιατί μου λες ότι φτάνει ένας να μην τον χαρακτηρίσω τώρα, γιατί μπορεί να φάμε και πρόστιμα. Αν πούμε αυτό που είναι πραγματικά, θα φάμε πρόστιμα. Η ανθρώπινη φύση. Όχι, κάτσε να τελειώσω. Αυτός λοιπόν βγάζει μια κοπέλα η οποία κάνει μια σεξουαλική πράξη μαζί του και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο την εκδικείται γιατί τον άφησε ή οτιδήποτε άλλο ή θέλει να την ξεφτυλίσει θεωρητικά και ξέρω εγώ. Και την ίδια στιγμή συμβαίνει αυτό. Να πηγαίνει δηλαδή ο πατέρας και να βιάζει την πεντάχρονη κόρη του ή τον πεντάχρονο γιο του και να είναι ο πατέρας αυτός που του έδωσε. Καλά, τη ζωή. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά στον αέρα. Το θέμα είναι ότι. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε για να ευαισθητοποιούμε, γιατί ο ένας που βίαζε τα παιδάκια είναι έξω. Γιατί πήρε τον νόμο. Πήρε τον νόμο, ναι. Πολύ πιάσουμε αυτό. Αλλά αυτό πήρε τον νόμο, ρε φίλε. Περί. Οι λιγότεροι. Δεν μπορεί να υπάρχει ο νόμος αυτός. Έχουμε δημόσιο βήμα. Δεν μπορεί να υπάρχει για αυτά τα εγκλήματα. Για όλα υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει για κάποιον που έκλεψε, ρε φίλε. Προτέρου έντιμου βίου, λες. Ναι, και όχι, και το 2 πέμπτα τη ποινή. Τι είναι αυτό το νόμο Παρασκευόπουλου. Ποιο είναι αυτό. Ειλικρινού μεταμέλεια. Τι ειλικρινή μεταμέλεια είναι αυτό. 30 παιδάκια που ήταν προπονητή. Τι μεταμέλεια δηλαδή. Μετάνιωσα. Πας με θράσος, ας πούμε. Αυτό είναι αρρώστια, δεν μπορεί να μετανιώσει. Αυτό λέμε. Η ανθρώπινη ψυχή, το ξανακάνει αυτός. Η ανθρώπινη ψυχή εμπεριέχει και υποκρύπτει μερικές ώρες τρομακτικά πράγματα. Δυστυχώς σε μερικούς γένουν. Άστο είναι, μιλάμε, είναι για τρέλα. Εντάξει. Το άλλο που λέγαμε και ξεκινήσαμε και το κλείνουμε εδώ. Οκ, ζούμε σε μυστήριες εποχές γενικότερα και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στο εξωτερικό που. Ξεκίνησε ένα, αχ, το έβγαλε ο άλλος και τελικά ήταν μια ωραία μπίζνα. Εντάξει, άστο. Να προσέχουν και τα κορίτσια να προσέχουν τα πρότυπά τους, όπως και τα αγόρια. Ποια πρότυπα, Σικώστα, τώρα. Τα πρότυπα. Η μία Χαλίφα, η Κιμ Καρντάσια, αυτά είναι τα πρότυπά τους. Και δυστυχώς τα προβάλλουμε εμείς αυτά τα πρότυπα. Εντάξει, είναι τα πρότυπά τους, Κώστα. Σαγηνεύονται από τα λεφτά, τα αυτά, τα αυτό είναι το πρότυπο. Εντάξει. Το πρότυπο αυτό σε θαμπώνει. Γι' αυτό υπάρχουν οικογένειες, να μιλάνε στα παιδιά, οι γονείς. Θα βάλω ψεύτικο κόλο, όχι από την Κοβαλίβκα. Βάζει ψεύτικο. Ποπό, Κώστα. Ποπό, εδώ την άλλη τη λένε την ομάδα. Και η άλλη η ομάδα. Ευσύ. Και θα γίνω σαν την αυτήν. Η οποία πήγε στην παράταση, παιδιά, με τη Ριέκα. Στην παράταση αποκλείστηκε η κόλο. Αποκλείστηκε. Στην παράταση. Ριέκα κόλο 2-0 στην παράταση. 0-0 κανονική διάρκεια. Χωρίς τον Τζολάκ. Γι' αυτό δυσκολεύτηκε η. Ναι, η Ριέκα. Στέργιο. Λοιπόν. Ενώ ο φίλο ο Γιώργο λέει. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πάνε στον. Και οι δύο. Και ο Ολυμπιακό και ο Πάοκ. Λέει την κακιά λέξη. Σωστό. Σωστό. Όπω το 2012 θέλουν αυτοί οι δύο παρέα να πάω εγώ στον αυτόν, στον Αγύριστο. Και τα κατάφερα μια που βρήκαν σύμμαχο εντό των τυχών. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πετάει την σπότη και για τον Άρη. Καλά τώρα, εντάξει. Ο φίλος ο Νίκος που νομίζω ότι είναι Ηρακλειδέας. Καλά, εννοείται, όλη η πόλη είναι Ηρακλής. Συγγνώμη, λέει, αλλά η άποψη του μέσου Παοξή είναι να ορμάνει τα παιδάκια της Ακαδημίας του Ηρακλή. Πιστεύω ότι. Παιδιά τώρα, εντάξει, 10 βλάκες τώρα. Εντάξει, φίλε. Μα λέμε τώρα. Δεν βρίζει το παιδί. Του νομικού λέμε. Πιστεύω τα μεμονωμένα γεγονότα δεν πρέπει να είναι η άποψη του μέσου οπαδού.
Εδώ ήθελε να καταλήξει το παιδί. Ναι, εντάξει, δίκιο. Αυτό ήθελε να πει. Ενώ η Παϊάρης λέει μπλουζάκι ντέγε, λέει να ουρεί, είναι πολύ πρέπον, λέει, θα έλεγα. Χρήσανθε. Ο πανηγυρισμός ο συγκεκριμένος είναι στα όρια της καζούρας και όντως, ίσως και να ξεπερνάει. Όχι, δεν είναι. Αλλά δεν ο πανηγυρισμός. Δεν είναι. Δεν να σου πω κάτι. Σωστό. Μισό λεπτό. Τιμωρείται. Τιμωρείται. Από τι, πού τιμωρείται? Είναι προσβολή της δημοσίας εδούς. Κώστα, δεν τιμωρείται. Ούτε κάνουμε κίτρινη κάρτα. Δεν τιμωρείται. Κανονικά τιμωρείται. Αν, όχι, κανονικά τι. Άμα γίνει εσύ η ΚΕΔ και γίνει εσύ ο κανονισμό τη UEFA. Άμα διαβάσει τον κανονισμό, λέει. Δεν τιμωρείται το συγκεκριμένο. Κάνει ένα ζώο να ουρεί. Δεν είναι προ τιμωρία. Να ουρεί, ναι. Τα ουρεί του παραδείσου. Λοιπόν, δεν είναι προ τέτοιο. Τελείωσε. Ένα πανηγυρισμό τέλειωσε. Κάνει. Εγώ το βρίσκω μη πρέπον, όπω λέει ο Γιώργο. Ναι, άλλο στην αισθητική του καθενό. Στην αισθητική του καθενό συμφωνώ. Και, ιδίω μη πρέπον να το αποδέχεται η ΠΑΕ. Η ομάδα. Όταν δεν αυτό είναι. Μπορεί να το αποδέχεται, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γράψει μια πολύ μια ομάδα, προσβάλλει τον Άρη. Είναι άλλο το. Είναι άλλο το. Δεν είπα ότι προσβάλλει. Βέβαια, άλλο είναι. Άλλο είναι, βέβαια. Την όχι, λέω Θεού. Ότι δεν συνάδει με αρχέ προσφυγιά. Αυτό λέω. Ναι, σωστό. Αυτό λέω. Το άλλο, εσύ με, τι, πες το άλλο με τι συνάδει που με, το βγάζει και μπλουζάκι του Άρη. Με αρχέ Super 3. Πούλησε οπαδισμό στον κόσμο. Πούλησε οπαδισμό στον κόσμο τη. Αυτό έκανε. Θυμικό. Μα αυτό έκανε, Αριστέριο. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Πούλησε οπαδισμό. Φτιάξε μου το μικρόφωνο πάλι με έχει κατεβασμένο. Φτιάξε μου ένα καφέ. Για να μην ακούγω με επίτηδε. Κώστα, δεν σε έχω κατεβασμένο. Είσαι κανονικά. Στα, όχι, στο, όχι, στα όχι, κόκκινα όχι, τα ντεκ. Όχι, 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 όχι. Περίμενε. Όχι. Εντάξει. Όχι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να αλλάξουμε το θέμα. Κώστα, ψάξει λίγο. Υπάρχουν φήμε ότι η Μακάμπι Τελαβίου λόγω κορονοϊού και επιλέγει Θεσσαλονίκη τα μάτια στην Ευρωλίγα. Κάπου διάβασα διάψευση. Διαψεύεται αυτό ήδη. Δεν υπάρχει. Η Μακάμπι είπε ότι θα πάρει διαβεβαίωση από την Ισραηλινή κυβέρνηση να παίξει στο Τελαβίβ. Σε διαφορετική περίπτωση, σας έρθει. Καλημέρα στη Μαρία. Το Ιβανόφιο πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο για το δώρο. Α, ναι, να το πούμε... είπε το δώρο, μόνο το έγραψε. Το είδες και έχουμε. Μπράβο, πες το κιόλας. Δωράρα. Λοιπόν, τεράστιο δώρο, τεράστιο δώρο. Όχι σαν αυτό που έκανε ο Ηρακλής στους Κύπριους. Όχι. Τεράστιο δώρο. Που πέρασαν δικαίως Τσαλτίδη. Που πέρασαν, ναι, απίστευτο. Το είπα. 60-57 δεν γίνονται αυτά. Το είπα. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, τεράστιο δώρο από την εκπομπή σήμερα. Με ένα απλό SMS κερδίζετε ένα εκπληκτικό σετ τριών σκευών κουζίνας ΑΕΓΕ. Όχι ΑΕΓ που λέει ένας φίλος μου. Εγώ δηλαδή που είπα ΑΕΓ. AEG. ΑΕΓΕ το ξέρουμε τόσα χρόνια. Εμείς οι παλιοί νοικοκυρέοι. Ναι. Οι παλιοί συμπέθεροι που λέγονται. Εντάξει, κάποιος που δεν το ξέρει την προφορά, να το ξέρει. Έχει το Α, το Ι και το G, παιδιά. Το σετ τριών σκευών ΑΕΓΕ αποτελείται από κατσαρόλες και τηγάνια σχεδιασμένα έτσι ώστε να αξιοποιούν τη δύναμη και την ακρίβεια της επαγωγικής τεχνολογίας για να αναδεικνύει στο μέγιστο κάθε συστατικό στο μαγείρεμα. Μπράβο. Αποτελείται με ΑΙ ναι. από τρία τεμάχια. Ναι. Ένα τηγάνι αντικολλητικό 24 εκατοστών, μία κατσαρόλα 4 λίτρων 20 εκατοστών και μία κατσαρόλα 2 λίτρων 16 εκατοστών. Η τιμή μάλιστα είναι κοντά στα 100 ευρώ αυτό το σετ. Είναι 90 για την ακριβία. Γράφεται FM κενό δώρο ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54222. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Σήμερα. Δηλαδή τώρα σε μια ώρα κερδίζετε δωράρα, παιδιά, είναι αυτό. Εμείς οι παντοφλάκηδες.gr το λατρεύουμε αυτό το δώρο. Χύτρα ταχύτητος, κατσαρόλα και τηγάνι αντικολλητικό. Έτσι, δωράρα από τον Λίμπερο, από την Τρόικα. Θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα ή θα ακούσουμε, θα δούμε τι θα πράξουμε στις δηλώσεις Φερέιρα και Τζόλι εν ώψη του μάτς του Βόλου. Θα πούμε για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σήμερα. Ένα πανό στο Βόλο. Εν ώψη του μάτς με τον Βόλο αύριο στις 18:30. Θα μάθουμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής και την αποστολή του Δικεφάλου. Θα σας πω και τις αλλαγές που θα έχει στην ενδεκάδα ο Δικέφαλος. Η απουσία δύο ποδοσφαιριστών κάνει πιο εύκολη την ανάγνωση του αγώνα. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Ο Γιώργος λέει, πες τον Κούση, όχι τον Κούση, ότι στα ψεύτικα τον ούρισε. Δεν τον έβγαλε έξω. Παιδιά, με το ίδιο σκεπτικό. Το στείλε μήνυμα ακροατής. Όταν κάνεις με όπλο την πυροβολής, όταν βάζεις γκολ, Καλαραμπή δηλαδή, κακός. Να τον πάμε στο δικαστήριο για απόπειρα δολοφονίας. Όχι, όχι. Όταν όμως θα αρχίσω να τον κυνηγάω ενεργά τον Κούση. Καλά, μην κουράζεσαι. Όταν ο Ολυμπιακός. Ούτε στο Αλεξάνδρου θα έρθει φέτος, αποκλείστηκε. Νομίζεις, έδρα μου είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όταν ο Ολυμπιακός βγάλει μπλουζάκι τον Αλαραμπή να πυροβολάει, τότε είναι λάθος. Αυτό είπα. Και ο Χρήστος που είναι παρεμβατικός με τα παλιά λέει. Και ο Λίσε του Πάο κουρούσε, αλλά τότε γελούσαν τα παόκια. Παιδιά, δεν έγινε μπλουζάκι από την ΠΑΕ, αυτό λέμε. Ναι. Δεν λέμε για τον πανηγυρισμό αυτό καθ' αυτό. Ο οποίος είναι υπερβολικός. Λίσε, αλλά από πάρα πολύ αποδεκτός. Κόσμο δεν γελούσε, είχε καυτηριαστεί η βλακεία του Σεκού ο Λίσε. Γιατί μιλάμε περί βλακείας.
Εντάξει, μην με κάνεις τώρα να ψάξω στο ΠΑΟΚ 24 και να σου διαβάσω σχόλια. Εντάξει. Είναι και η είδηση παλιά. Και όταν τρέχουν και τον Ντέγε τον ξεφωνίζανε. Όταν τρέχουν και κλωτσάνε το σημαίακι που βάζουν γκολ και κάνουν ένα αέριο βολ πλανέ το σημαίακι του άλλου. Και καλά στο όταν είπε σεξ και βία ο τέτοιο. Όταν ο Κόκκι έριξε κάτω το σημαίακι. Στέργιο. Το τέτοιο, ναι, το σημαίακι. Όταν είπε ο Αθανασιάδης σεξ και βία. Σωστό. Που είναι πολύ πιο σοβαρό. Σοβαρό. Μπήκε στις οθόνες. Σοβαρό. Στις οθόνες μπήκε τη Τούμπα. Δεν ξέρω, αλλά σοβαρό. Εγώ ξέρω. Εγώ λέω ότι οι ΠΑΕ πρέπει να προσέχουν. Εμείς οι οπαδοί. Εμείς... Και η ΠΑΕ είναι χειρότερη, να ξέρει. από του οπαδού. Μετά όμω παρασυρώμαστε εμεί και να λέμε να, μα αφού η ομάδα το φέρει ένα μπλουζάκι. Αφού το γραφείο τύπου τα λέει τη ΚΑΕ. Ναι, όντω. Λοιπόν, δεν break. Δεν κρίνονται πιστικές οι καταθέσεις ΦΥΣΑ. Λέει. Τι πιστική. Μα να σου πω κάτι. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω, είπε. Έχει δίκιο για το ΦΥΣΑ, Στέργιο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έχει δίκιο. Τη μια φορά πήγε και είπε ότι έγινε αυτό και αυτό και μου είπε ο Πίντο. Ότι ναι. Δεν θα, μου είπε να μην βάλω τον Ναπολεόνι και δεν έπαιξε ο Ναπολεόνι και ο Ναπολεόνι μπήκε αλλαγή. Πώς θα κρυθεί πιστική. Αφού το είπε λάθος. Υπέπεσε σε αντιφάσεις. Μα όλοι αθώοι. Τα γυρίσανε. Εντάξει, άλλα λέγανε, άλλα καταθέσανε, άλλα κατέθεσαν τώρα. Όπως στην Ελλάδα δεν γίνεται, ξέρω παιδιά. Αν υπάρχει αυταπάγγελτη διαδικασία. Γιατί. Μα χωρίς μαρτυρία πώς θα τη δέσεις. Δηλαδή, μου είπαν άκουσε τα αριστερά. Δεν είχε κανένα στοιχείο. Γι' αυτό το έλεγα και μου λέγανε ότι είμαι φιλολυμπιακός. Τα πρώτα δεν ήταν, μου είπαν άκουσα. Τι ήταν. Τα πρώτα. Τι ήταν τα πρώτα. Τα πρώτα ήταν ότι ο Σαπίντο είπε ότι έβγαλα τον παίκτη. Μου είπε ο Σαπίντο. Ναι, να βγάλω τον αυτό. Ότι έβγαλα τον παίκτη. Να μην τον βάλω και δεν τον έβαλα. Και τον είχε βάλει τελικά. Στην αλλαγή όμως. Ναι. Α, εντάξει. Αυτό είπε δεν τον είχα. Μου είπαν να τον το βάλω. Πώς τον έβαλες. Και είπε και έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε ενώ είπε ότι δεν έπαιζε. Και από αυτό στήθηκε το μάτς. Ρε, δεν γίνεται να λέει ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού μου είπε ο προπονητής του άλλος να μην το βάλω και να λέμε ότι αυτό είναι στοιχείο. Εντάξει τώρα, δηλαδή να πάω. Πρόσεχε, να πάει δηλαδή τώρα ο Νασλίδης και να πει μου είπε ο Φερέιρα ότι στήθηκε το παιχνίδι. Και έτσι θα καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Με το μου είπε, είναι μια σοβαρή μαρτυρία όντως, αλλά δεν. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα που για τώρα. Χάσαμε ευκαιρία να δούμε Mike James και Τζεσικά στην πόλη μετά από χρόνια, ειδικά Τζεσικά λέει το Ιβιτσόσκυλο. Ποιο μπασκετικό είναι αυτό, αδερφό μου αυτό που θα στείλει. Το Ιβιτσόσκυλο, ρε. Μπράβο, Ιβιτσόσκυλο. Καλημέρα στον Εμμανουήλ. Στείλε μα ανάλυση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Στον Ευάγγελο, στον Νίκο, στον Θανάση. Μπράβο. Στον Ευάγγελο, στον Κώστα και στο Μάκη. Στο Μάκη ιδίω. Μπρέι, στο Μάκη. Μετά το Μάκη. Και στο Μπόουλιν μαζί. Τι ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Μάκη. Δύο. Τι δύο. Δύο παρά πέντε. Δύο. Δύο γιατί έχω ραντεβού γιατί. Με ποια. FM κενό. Με την Κλεοπάτρα. FM κενό ονοματεπώνυμο. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 546. Όχι 46, φίλε. Όχι. 54-2-2-2. Άστο, φίλε. Ναι, ναι, ναι. 54-2-2-2. Άσε να το πω εγώ, Στέργιο. Άσε να το πω εγώ. Συνεχίζουμε πάρα πολλά. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Περίμενε. Πολλά μηνύματα. Αποκάλυψη. Μπουζούκια παίζει. Έβαλε λάθο κανάλι, όπω πάντα. Όχι, δεν έβαλα το κανάλι. Απλά παίζει κάτι από κάτω. Καλό το ράφτη. Ράφτη. Λοιπόν. Να κάτω εδώ. Όχι. Όχι. Χαιρετισμού στο φίλο μου στον Αλέξανδρο. Για εδώ αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο. Να ξέρετε παιδιά τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Μην μιλάς λίγο Κώστα. Να το. Defensivo... Παίκτης του Παναθηναϊκού Κώστα μην μιλάς. Bueno, la verdad que... Ρε συγχρήσανθε. Κάτσε ζωντανά ρε φίλε παίκτης του Παναθηναϊκού. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Έλα τώρα. Ο δημοσιογράφος με μάσκα και ο παίκτης χωρίς. Ο δημοσιογράφος, ο μεταφραστής, ο μεταφραστής που σημειώνει κιόλας. Που είναι 50 κιλά όπως τον βλέπεις, ναι, ήταν ναι. 200. Αυτός ναι. Ήτανε Κώστα, εγώ και εσύ μαζί. Σαν και εμένα δηλαδή. Κώστα, και δες τον πώς αδυνάτησε. Πες αλεμία του διαγωνισμού γιατί γίνεται ένας πανικός. Παιδιά, ο διαγωνισμός είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης, έτσι. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης, να ευχαριστήσουμε. Για το πολύ ωραίο δώρο που δίνει σήμερα στους ακροατές μας. Γράφετε με το κινητό σας FM. Κενό, γράφετε το ονοματάκι σας, οπωσδήποτα. Γράφετε τη λέξη δώρο ή ΑΕΓΕ και το στέλνετε στο 54222 με ναι. Χρέωση 62 λεπτών του ευρώ. Μαζί κερδίζετε ένα σετ τριών σκευών κουζίνας ΑΕΓΕ, δηλαδή χύτρα. Έτσι, 4 λίτρων, 20 εκατοστών. Χύτρα. Όχι σαν αυτή που έπεσε μέσα ο Χρυσανθός, ο Βελίξ. Λοιπόν, κατσαρόλα 2 λίτρων 16 εκατοστών και ένα τηγάνι αντικολλητικό 24 εκατοστών. Αεγγέολα. Γλιτώνετε τη μουρμούρα για μια εβδομάδα. Μουρμούρα για μια. Μπορεί και παραπάνω.
Ναι. Κατσαρόλα θα πάρει, δεν πάρει αυτοκίνητο. Και μια έξοδο μετά. Σιγά. Μια... Σιγά, είπαμε. Εντάξει. Κατσαρόλα, χύτρα και τηγάνι. Την άλλη εβδομάδα που έχουμε φούρνο μικροκυμάτων από την ηλεκτρονέτη Παπαδάκη. Εκεί 10 μέρες είναι καλύτερο. Και ένα διήμερο, ποιο... στο, ένα διήμερο στο Βόλο, Χρυσανθέ. Ένα μήνα χαλαρά. Αγάπη μου, γύρισε και τέτοια. Καλησπέρα και στον Νίκο που έχει στείλει μηνύματα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Στην πλάκα, αν δεν πάρει πρωτάθλημα ο Μέξας να φύγει, να φύγει. Συμφωνώ. Στα σοβαρά, έχω σηκώσει ψηλά τα χέρια με τον μπάσκετ της πόλης. Μάικ Τζέιμς, έλα στον ΠΑΟΚ, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Χρήσανθε, χθες στην εκπομπή σας βγήκε ο Κλεωμένης και είπε ότι ο Άρης θα πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και μόνος αντίπαλος είναι ο Προμηθέας. Όχι. Ναι. Δεν βγάλαμε ακροατές. Στον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε μετά. Σαν το σκύλο με το γάτο. Γάτο. Άλλο, η εκπομπή του Νίκου με τον Νίκο. Ο Κλεωμένης έτσι λέει πάντα. Ωραίος ο Κλεωμένης. Γιατί πειράζει. Όχι, άποψή του. Ωραίο. Μα είπα ωραίος. Δεν είπα γκαγκαούγκ. Κλεωμένη. Ο Νίκος λέει δώρο, θα το δώσω λέει στη γυναίκα μου για την επέτειο που είχαμε πριν 5 μέρες. Ωραίο. Ρε, μωρό Νίκο. Μου το έφερα και τα λοιπά. Ναι. Το απόγευμα θα το πας Νίκο, το απόγευμα. Ναι, ναι. Και θα πεις να είχα δουλειά και τα λοιπά αυτές τις μέρες, αλλά δεν το ξέχασα. Λοιπόν, εχθές είχαμε την πρώτη προπόνηση των Τσόλακ και Ουαγκέ. Μάλιστα ο Τσόλακ πέτυχε και γκολ στο οικογενειακό δίτερμα. Δείξαν και οι δύο ότι είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω θα είναι στην αποστολή που θα ανακοινωθεί σε λίγο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με το που δημοσιοποιηθεί θα σας την μεταφέρουμε. Υπάρχει θέμα, δεν προπονήθηκαν ο Μπίσεσβαρ και ο Σβιντέρσκι. Θα είναι αμφότεροι, όπως δήλωσε και ο Αμπέλ Φερέιρα πριν από λίγο στην Νόβα, εκτός αποστολής. Oh. Άρα αυτό ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για να δούμε στα δεξιά τον Ουαγκέ. Από το ξεκίνημα του αγώνα έχω την εντύπωση για να, για να πάρει και ανάση στο Κρέσπο, που θα είναι ο βασικός. Έχω και πάλι την εντύπωση στο μάτς με την Κράσνα την Τετάρτη. Και Τσολάκ. Και Τσολάκ μπροστά. Πάω κολλέ. Βασικός. Με προπτική ο Κροάτης να είναι και βασικός στο παιχνίδι της Τετάρτης. Απλά η δική μου αίσθηση, ξαναλέω, είναι ότι δεν θα εμπιστευτεί τον Ουαγκέ για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Κράσνα. Αλλά το αυριανό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αφού λείπει και ο Μπίσεσβαρ που είχε αναλάβει το ρόλο του backup του Κρέσπο για αυτόν τον ιδιόμορφο ρόλο. Χωρίς να είναι κανένας από τους δύο μπαχαφ, ναι. Είναι εκτός, άρα νομίζω θα δούμε τον Ουαγκέ αύριο από το ξεκίνημα. 1-28. Σίγουρα μπορούν να μας δώσουν λύσεις ο Τσόλα και ο Ουαγκέ, είπε ο Αμπέλ Φερέιρα, γι' αυτό ήρθαν. Θα προτιμούσαμε σίγουρα να είχαν έρθει και νωρίτερα να μπουν στο κλίμα, αλλά θα χρειαστεί και οι ίδιοι να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να είναι έτοιμοι. Υπολογίζουμε σε αυτούς και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Χρειαζόμασταν παίκτες σε αυτές τις θέσεις μετά τις πωλήσεις των Ακπομ και Λιμιού. Είπε ότι περιμένει και άλλες μεταγραφές. Κανείς δεν θέλει. Κανείς δεν θα πει ότι δεν θέλει έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Αν είναι να έρθουν για να προσθέσουν ποιότητα στην ομάδα, ας έρθουν. Για το παιχνίδι με το Βόλο, είπε ο Μπέλ Φερέρα, μεταξύ άλλων πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι σε αυτή τη φάση, ποιοι είναι στο 100% για να δώσουν τη νίκη. Δεν είναι δυνατόν ένας προπονητής να λέει ότι εμπιστεύεται τους παίκτες του και μετά στον αγωνιστικό χώρο να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πρέπει να το δείχνεις και στην πράξη. Και είπε για τον Βόλο ότι μιλάμε για ομάδες που βλέπουν το παιχνίδι με εμάς ως ένα μεγάλο κίνητρο για να τρέξουν και να δείξουν περισσότερα. Πρέπει να αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο, να δείξουμε την ίδια επιθετικότητα, την ίδια διάθεση και θέληση και μετά να υπερισχύσει η ποιότητα που έχουμε ως σύνολο. Ο Βόλος θα προσπαθήσει να κλείσει τους χώρους και να εκμεταλλευτεί τα δικά μας λάθη και εμείς πρέπει να προσέξουμε πολύ, να μην δώσουμε. Να μην κάνουμε λάθη και να επιβάλλουμε το ρυθμό μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτά είπε ο Αμπέλ Φερέιρα. Okay. Ο Τζόλης από την πλευρά του είπε είμαστε κουρασμένοι από το παιχνίδι με την Κράσνα αλλά είμαστε και έτοιμοι. Είμαστε όλοι καλά, υπάρχει βέβαια σωματική κούραση, υπάρχει και ψυχολογική. Δεν ήμασταν τυχεροί στην Ρωσία με το δοκάρι του Ομάρ και το γκολ που δεχτήκαμε, μπορούμε να κερδίσουμε το μάτς Τετάρτη, εντάξει, όπως μπορούσαμε και το μάτς να κερδίσουμε στη Ρωσία. Και για το αυριανό μάτς είπε ο νεαρός επιθετικός, ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, φυσικά δεν πρέπει να την πατήσουμε όπως με τον Ατρόμητο, πρέπει αύριο να πάμε για την νίκη. Μάλιστα. Και μετά να αφοσιωθούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Με τις αλλαγές η ισορροπή και η ομάδα παίζουν όλοι, είναι όλοι έτοιμοι και αυτό βοηθάει και την ομάδα και εμάς. Ο καθένας βελτιώνεται για να παίζει βασικός. Πιστεύω ότι αν παίξουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, κάθετα και γρήγορα, θα δημιουργήσουμε φάσεις και ίσως έρθει και το γρήγορο γκολ. Αυτά με τα δηλωσιακά. Σας είπα και τις απουσίες, μάλλον τα προβλήματα με Μπίσεσβαρ και Σβιντέρσκι. Περιμένουμε απλά να επιβεβαιωθεί αυτό και με την αποστολή, να είναι έξω δηλαδή και ο Ολλανδός από το Σουρινάμ και ο Πολωνός επιθετικός. 1,95 Τσόλακ.
Στέργιος. Πρώτο φαβορί. Χαμηλό. Anytime. Τσόλα. Χαμηλό. Και η δική μας πρόταση, Χρύσανθε, Ουαγγέ. 11. Να. Ουαγγέ. Τζόλι. Λες και είμαι στον διπλανό γήπεδο για τη συνέντευξη. Έτσι πρέπει. Τζόλι 2.15. Ζίβκοβιτ 2.32. Ζαμπά 2.50. Ζαμπά. Τι ζαμπά. Ζαμπά. Τι ζαμπά. Ο ζαμπά είναι εκτός αποστολής. Άντε βρε ζομπά. Όχι, είναι ο ζαμπά. Πέλκας. Σιγά μην είναι. Πίσω το, το πειθαρχικό παράτομα το είπαμε του ζαμπά ή δεν το έχουμε. Άντε πει. Πάλι. Το είπε χθε στην εκπομπή σου. Ακούσαμε. Πέλκας 2.70. Δεν μιλάει ο Στέργιος. Κούτσια 3.50. Θα μας πείτε τι έγινε με το ζαμπά. Δεν έγινε τίποτα. Άσε το Στέργιο που ξέρει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ζαμπά 2.50, Κούτσια 3.50, Πέλκας 2.70, Σβάμπ. Καλό. 4.40. Ελ Καρουντί 4.40. Νινούα 5.95. Θα παίξει, Στέργιο. Φυσικά μην παίξει. Το... Περέιρα 5.95. Γιανούλης 7. Καλό. Του Σβάμπ είναι καλό γιατί εάν κερδίσει ο Πάοκ πέναλτι θα το εκτελέσει. Πιστεύω ο Σβάμπ ήρθε η ώρα του. Θα αλλάξει εκτελεστή, λε. Θα αλλάξει, ναι. Μήπως το εκτελέσει ο Τσόλακ. Ο Τσόλακ ή ο Σβάμπ θα το εκτελέσει. Και, και για το Βόλο πρώτο πιθανό Δουβίκα 3.85. Περέα 4.55. Γέντρισεκ. Αυτό το βάλει. 5.55. Μπαριέντο. Καλό. 6.50. Γκουαροτσένα 6.50. Νίνη 6.50. Μαρτίνε. Χρυσανθέ. Ο δικό σου. 7.90. Λοιπόν, τέλο και αυτά τα στοιχηματικά. Αν τα βάλε γκολ ο Πάουκ, θα κερδίσει ο Πάουκ χωρί να δεχτεί γκολ. 0-1. 0-2. 0-2. Άρης Γιάννα, 1-1. 1-55 ο Άρης. Από χθες το βράδυ είναι και επίσημα παρελθόν ο Μάρκο Μιχόγεβιτς. Ένας μια ακόμα εκκρεμότητα και λέγοντας εκκρεμότητα εννοώ παίκτη που δεν υπολογίζονταν από τον Φαναμπέλ Φερέιρα αποτελεί παρελθόν. Στην Κεσδέπε θα συνεχίσει ο Βόσνιο Στόπερ. Οκ, μια επένδυση που δεν βγήκε, αλλά το ποσό που έδωσε ο ΠΑΟΚ, 300.000 ευρώ στη Σαράγεβο. Δεν το λες και μεγάλο ποσό. Οκ. Okay. Ο Γιάτος να ακούσουμε. Άντε πάλι. Όχι. 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 Αφού είναι σύμμαχος. Άσε ρε. Χρήσανθε, άσε μας. Ας το βάλει το. Οι Αριανοί αναρωτιούνται γιατί δεν ρωτάς, γιατί δεν ρωτάς για το, για το πέναλτι της ΑΕΚ. Εγώ. Χθες. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν το είδα, παιδιά. Δεν το είπες όμως. Δεν το πει στο ξεκίνημα. Δεν το είδα. Sorry. Υπάρχει πέναλτι. Για μένα δεν υπάρχει. Οκ. Okay. Επίσης άκουγα την προηγούμενη εκπομπή ένα παοξί που βγήκε και είπε εναντίον μας. Αυτό το πράγμα επειδή ακούσαμε έναν Έλληνα να παίζει στην Σετ Γκάλεν και έλεγε στον Σταύρο το παοξάκι πάνε πάρτονα εκπληκτικός ο Στεργίου. Συγγνώμη παιδιά. Κοίταξε. Αλλά στο σπριντ ο Ολιβέιρα στη συγκεκριμένη ναι. φάση τον έχει περάσει ένα από πίσω 18 χρονών παικτάρα και ο νέος Κρέσπο έλεγε επειδή είναι Έλληνας Ελληνοελβετός, αμέσως θα τον πάρουμε. Δεν και θα έρθει εδώ και θα κουτουλάει. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Άκου να δεις. Ο Στεργίου είναι ένα παιδί 18 ετών. Εντάξει. Ο οποίος στην πρώτη ομάδα της Σεν Γκάλεν, η οποία δεν είναι ομάδα καφενείο, εντάξει, είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ελβετία. Και μια χαρά ομάδα είναι και το πλάνο της έχει. Εντάξει, έχει κάνει στην πρώτη ομάδα χρήστα της Σεν Γκάλεν 49 παιχνίδια. Ωραία, στα 18 του. Είναι ένας στόπερ που ξεκίνησε πολύ δυνατά την καριέρα του. Δεν είναι μικρό πράγμα να το ισοπεδώνουμε ότι πιάσε Γκάλεν. Εγώ δεν είπα τίποτα γι' αυτό. Εγώ είπα που αμέσως επειδή τον είδαμε σε ένα παιχνίδι, όλα αυτά τα στατιστικά που λες τα σέβομαι και δείχνουν κάτι για το παιδί. Αλλά επειδή τον είδαμε σε ένα μάτς, πάνε φέρτον. Σε αυτό συμφωνώ. Τι πάνε φέρτον. Αλλά είναι ένα παιδί που. Να μην ο επόμενος Κρέσπο. Κάτσε ρε φίλε, τον βάφτισε κιόλα. Να μην σας κάνει εντύπωση αν σε 2-3 χρόνια πάει σε μια πολύ καλή ομάδα τη Μπουντεσλίγκα. Εκεί είναι κοντινά τα πράγματα κιόλα, τσαπ. Ντάνι Πογιάτος, εισπράττει το σεβασμό όλων στην Ελλάδα. Κάτσε, αυτός που βγαίνει έξω, στο Κοροπή και στην Παιανία, πάει μόνο. Γιατί αν βγεις λίγο προς τα έξω, πινελίκιατρος. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στραβοπατήσει τη Λάρισα. Και θα φύγει ο Πογιάτος. Και θα φύγει όπως ήρθε. Μάλιστα. Όχι τόσο γρήγορα. Επειδή έχει τσάβει ρόκα κτλ. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μου γεμίζει το μάτι ούτε ο Πογιάτος ούτε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Εγώ ξαναλέω τον περίμενα καλύτερο. Πείτε για τις ομαδάρες μας και αφήστε τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστατος έχει κολλήσει. Σύλλογος μεγάλη. Βλέπει εκπομπή, τηλεόραση. Η εκπομπή όταν πρέπει να εκπομπή. Έχει τα πάντα. Πρέπει να ακούμε τα πάντα. Βέβαια. Και τον Πογιάτος και τον Μωμάντος ναι. και το Φορτούνι και τον Τζέκο και τον ναι. Τσόλακ και τον και το απάντα. Όπως λένε και στα κάτω ραδιόφωνα για τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης. Τι μας νοιάζει κάτω. Πώς μας νοιάζει. Τα πάνω ραδιόφωνα κόστα είναι πολύ πιο πάνω αν δεις στο ίντερνετικά από τα κάτω ραδιόφωνα. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή δεν λένε. Αυτό επειδή δεν λένε. Ο Λίμπερο
έχει διπλάσια ακροαματικότητα στα e-radio και Greek radios και τα λοιπά από ό,τι έχουν τα ραδιόφωνα στην Αθήνα, όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους. Εννοείται. Και αφού... αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να το φτιάξω. Αφού έχει σούκι. Τι, και πριν το σούκι. Τι ναι, καλά. Οι αριθμοί στις φανέλες του Άρη. Α. Και η είδηση ποια είναι. Ποια είναι. Για όσους βλέπουν. Δεν υπάρχει παίκτης που έχει πάρει το 5. Τι είναι η είδηση αυτό. Γιαννάκης, φίλε. Άρα. Θα το βγάλω. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν. 0 Τζαμάλ Σούλερ, 1 σταμάτης, 4 το 0 πήρε. Καλά ρε εσύ Σούλερ, το 0! Πάρε το 0 που λέμε. Ο Τζαμάλ, φιλαράκι μας. Σούλερ 0, σταμάτης το 1, Σλαυτσάκης το 4. 4. Το 4. Ήθελες να πας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λυπηρίδης, Φλιώνης το 7. Ωραία. Μιλόσεβιτς το 8, Χαριτόπουλος το 9, το αγαπημένο του. Σεντερφόρ. Σιδηρολίας το 10, Κουζέλογλου το 11, Καλαϊτζίδης το 13. Από το Θύρα 13, Ηρακλάρα. Εσύ το είπες. Γιώργος Γεωργάκης 14. Άλλο Ηρακλάρα. 1914. Άλλη δεν είναι το πάρει ο Γεωργάκης αυτό. 1914. Και τι να κάνουμε τώρα, ποιος έπρεπε να το πάρει. Ναι, πάμε. Σάμπος έχεις κανέναν Αργιανό στην ομάδα. Σωστό. Έχεις. Έχω το Φλιώνη. Σιδηρολία έχεις. Σιδηρολία, Φλιώνη. Πετσιά. Μιλόσεβιτς. Τσάλμερς 15, 16 είναι Τζίπογλου, 18 Ντραγκίσεβιτς και 25 Ντεκόζη. Τελειώσαμε, δεν έχει τίποτα. 78, 64, 99. 25 Ντεκόζη. Άρης για πρωτάθλημα. Άρης για πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο γήπεδο που λέγεται Αγκουράκης. Ναι. Τι Αγκουράκης, ρε φίλε. Αγκουράκης. Ευεργέτης. Αγκυράκης εδώ το έχει ο Κώστα. Ναι, ναι. 5 η ώρα αύριο, Ιωνικός Άρης. Κύπελο. Επικίνδυνο, να ξέρεις. Πολύ επικίνδυνο. Καταρχήν δεν είναι ιωνικός, είναι δρυοπηδέων. Είναι ιωνικός σκέτο. Δεν διαγόρας. Είναι νίκαιας. Μη λέτε νίκαιας, παιδιά. Νί είναι γράφει ιωνικός. Η ΕΟΚ γράφει ιωνικός νι. Κώστα. Νέος. Νέα Κορέα. Διαιτητές. Οχ. Για διάβασε λίγο. Πες. Ο Καρπάνος και ο Τσιμπούρης δεν μας ενοχλούν. Καρπάνος από την Αθήνα, ναι. Ο πρώτος όμως. Ναι, Καρπάνος είναι ανερχόμενος. Παναγιώτου. Λοιπόν. Σφαγή του Άρη, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, σας κάνει ό,τι θέλει. Τρομερό διπλό. Ο Bitcoin. Τρομερό διπλό. Ο 6944. Ισπανού άκουσε κάποιος να στείλουν παιχνίδια στα τηλέφωνα και εμάς τα ματάκια μας βλέπουν όργια. Τσαλτίδι δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Όχι στοιχεία. Καλημέρα και καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο για τον διαγωνισμό. Συμφωνώ. Περίμενε, κάτσε να κάνω. Να απαντήσω. Ρε φίλε, να απαντήσω. Να απαντήσω. Μην κάνω το ρεμάτι. Είσαι καρδάκι, είσαι κράτο. Όχι. Θα απαντήσει, κράτο. Κάνουμε το νόημα. Θα το ξεχάσει. Χάνουμε το νόημα. Προσοχή έχει. Θα το κρατήσει. Στο τριαντάφυλλο στο Γιώργο, ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Η ΑΕΚ έχει μεγάλα καμπανεβάσματα. Το Περιστέρι απλά τίμιο μόνο είναι που λάθος είναι σε αυτό, καλή κατάσταση. Θα το ξαναδιαβάσω, ρε. Το κάθε μέσα τι πρέπει. Κανόνιση του Ιβιτσόσκυλο, καλησμέρα και στο Χρήστο που έστειλε μηνύματα. Πάμε Μωρή Αργιανάρα, Χρήσανθε ο Μυραλάς ψάχνει ομάδα. Πες τον Καρυπίδη να έχει το νου του, αν χαλάσει του Ματέο. Καλό. Καλησπέρα και στον Ευάγγελο. Επίσης, μεγάλε Γκόραν Ντράγκιτ, 20 έτο με τον τεράστιο Τζίμι The Bucket Butler απέναντι στον. Μόνο μπασκετικά μηνύματα και θέλω. Στο ΠΑΟΚ να κλείσει καριέρα του Ιβιτσόσκυλο. Το ξαναθυμίζω, Χρήσανθε. Είπες πέντε μηνύματα, ναι, όλα μαζί. Να στείλουμε παιχνίδια στα τηλέφωνα και εμάς τα ματάκια μας να βλέπουν όργια, τσαλτίδι, ναι. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει, όχι στοιχεία. Είπες συμφωνώ. Είπα συμφωνώ, ναι. Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Ισπανού όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, φίλε, την επικαλείσαι γιατί είπε αυτό που ήθελες. Αν Ισπανού έλεγε ότι έχεις πολυδιοκτησία με την Ξάνθη, θα την έβριζες. Θα έλεγες πια στο άρα μάλλον. Να μην λέμε. Όταν ο εισαγγελέας λέει κάτι το οποίο λέει για τον αντίπαλο, να λέμε να η δικαιοσύνη δεν υπάρχει, αλλά όταν η δικαιοσύνη αφορά εμάς, να λέμε αλήτες και να κάνουμε αναφορές στον Άριο Πάγο και τους δικαστές. Είναι. Γιατί αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Όλες. Όταν οι μεγάλες ομάδες τους τριμώχνουν στις εισαγγελέας, τον βγάζουμε στημένο, τον βγάζουμε ότι τα παίρνει, τον βγάζουμε ότι τον έβαλε η άλλη αντίπαλη ομάδα να κάνει ό,τι κάνει. Εντάξει, και όταν... εσύ υποθετικά περίμενε, τώρα πάλι υποθετικά. Αν και πράγμα... αν. Δεν έγινε. Δεν βλέπεις, δεν έβγαλε ο Ολυμπιακός στημένους όλους τους δικαστές που τον καταδίκαζαν. Ο ΠΑΟΚ δεν τους έβγαλε όλους στημένους. Δεν έκανε αναφορά σε όλους τον Άριο Πάγο. Θα χτυπήσει το δικαστή, εννοείται. Άρα εμείς θέλουμε δικαιοσύνη ή θέλουμε να αθωωνόμαστε εμείς και να καταδικάζονται οι άλλοι. Θέλουμε να περνάει το δικό μας. Ακριβώς. Ό,τι και να γίνεται. Η ακριβώς. Διαφορά είναι απλά, Χρήσανθε, ότι έχουν τιμωρηθεί οι πάντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ελληνικό αθλητισμό. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει τιμωρηθεί διαχρονικά. Πώς δεν έχει τιμωρηθεί. Ο Σαλιαρέλης αυτοί δεν μπήκαν φυλακή. Ο Κοσκοτάς δεν μπήκε φυλακή. Για άλλο αδίκημα. Εννοείς και εσύ η ομάδα, εννοείς. Ναι, η ομάδα Ολυμπιακός. Ατιμώρητη. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ. Ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η διαφορά. Κι άλλος δεν έχει. Κι άλλος δεν έχει τιμωρηθεί. Η ΑΕΚ έχει τιμωρηθεί. Όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί. Πού έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Πού έχει τιμωρηθεί. Έχει φάει τιμωρίες. Έχασε μείον. Καλά πήκανε. Αν ψάξεις πόσους μείον έχει φάει ο Ολυμπιακός.
Ούτε πέντε είναι η ζωή τη. Έχει φάει λιγότερες. Εδώ και 80 χρόνια. Άκου λίγο. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε τότε που μπήκανε 20 με 20 τσάντες με 280 μολότοφ στο γήπεδο και τιμωρήθηκε με μηδενισμό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε αναλογικά με αυτά που έχει κάνει. Όχι. Αλλά πάλι τιμωρήθηκε. Έπρεπε να είχε πέσει. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ. Και εσύ και ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πέσετε. Είστε το ίδιο. Αυτό το αποκούσει. Το είστε το ίδιο. Όχι, έχει δίκιο. Ο Ολυμπιακός πράγματι δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Γι' αυτό ο κόσμος τρελαίνεται. Είναι ο πιο ισχυρός και γι' αυτό. Αυτό είναι αδικία. Φυσικά είναι αδικία. Ποιο είπε δεν είναι. Αλλά ένα Ολυμπιακός θα βγει και θα σου πει γιατί να τιμωρηθώ. Έκανε τίποτα. Ναι, σου λέει δεν έκανε τίποτα. Τι έκανα για να τιμωρηθώ. Σίγα, επειδή 20 έκανα χρόνια... επεισόδια έξω από τον περιβάλλοντα χώρο, τίποτα. Ναι. Έκανα ντους διαιτητές, τίποτα. Έδινα τους αντίπαλους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, δεν δούλευε κάμερα. Δεν φταίω, εγώ δεν δούλευε κάμερα. Όχι, δούλευε, αλλά κάποιος έγραψε κάτι άλλο από πάνω, είπανε στο δικαστήριο. Έλα, Στέργιο, τώρα έγραψε κάτι άλλο από πάνω. Περίμενε, ποιο. Σκληρό, έτσι δήλωσαν. Άσε τι δήλωσαν. Γίνεται αυτό. Ακού, γιατί αυτά είναι μούπες σούπες. Απαγορεύεται. Η κάμερα, Στέργιο, η κατάθεση είναι μπούρδα. Είναι μπούρδα, φίλε, γιατί οι κάμερες τις χειρίζεται και είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Όχι στο Καραϊσκάκι όμως. Και στο Καραϊσκάκι της Ελληνικής. Όχι, κάνεις λάθος. Και αν τις χειρίζεται εκεί πέρα, κάνει την παλαβή. Στέργιο. Οι κάμερες, επειδή έχω λειτουργήσει σε ομάδα, το κλειδάκι το έχει μόνο η αστυνομία. Μόνο η αστυνομία. Η ομάδα δεν έχει. Ωραία. Αν πει λοιπόν ο Καραπαπάς, δώσ' μου το κλειδάκι, θα πει ο άλλος, όχι το δίνω. Όχι, κανονικά όχι. Γιατί άμα πει, συγγνώμη, γιατί άμα πει ο Ιβάν, δώσ' μου το κλειδάκι στην Τούμπα, τι θα του πει ο αστυνομικός, α το αλφα τι λες είναι δικό μου. Ή θα του πει, δεν σου πάρω πίσω τα φαξ. Ηρακλάρα, baby. Έλα, ρε, Συστέργιο τώρα. Το, στον δίκιο. Ισχυρό όλοι κολλώνουν. Έχει δίκιο, αλλά ο νόμος λέει, επειδή ο Χρήστος λέει αυτό που κάνω κι εγώ τώρα, ότι τις κάμερες τις χειρίζεται μόνο η αστυνομία. Φυσικά. Δεν έχει ούτε η ομάδα κλειδί. Ούτε η ομάδα δεν έχει κλειδί. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Άρα, άμα ο αστυνομικός που το χειρίζει, να φίλε να περάσει εδώ. Αν γράφτηκε κάτι από πάνω. Μπράβο, αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μπούρδα. Έχει ευθύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράφτηκε κάτι από πάνω. Ξέρεις τι λένε. Βλάβη. Και όντως οι περισσότερες έχουν βλάβει γιατί δεν έχουν συντήρηση. Γιατί δεν κάνουν, δίνουν τα χρήματα για να τα συντηρούν. Εμείς έχουμε. Εντάξει, άλλο Στεφανόφιο. Στεφανόφιο σε κλειστό Κώστα. Δεν περνάει κανείς, Χρυσάνθη. Είμαστε εμείς αφού. Μόνο η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο Προμηθέας πέρυσι. Λοιπόν, break. Τι break. Σικάρες παίζω. Ναι, ρε φίλε, ύπνος. Λοιπόν, break. Όχι break, περίμενε. περίμενε γιατί. Μία όπλα, και 7 λεπτά είναι. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Τι πολυβόλα είναι αυτά, ρε. Θα σου διαβάσω την επίσημη απάντηση έγγραφη της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο αίτημα της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας για τις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες στα αποδυτήρια του Καραϊσκάκη. Πού? Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ποιες κάμερες? Γιατί υπάρχουν και κάμερες. Ποιες? Θα ακούσει τώρα τίποτα. Υπάρχουν εραστέριο κάμερες. Άκου λίγο. Υπάρχουν οι κάμερες που είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου και της αστυνομίας και υπάρχουν και οι κάμερες που ο ΠΑΟΚ έχει στα αποδυτήρια για να ελέγχει μόνος του. Που έδωσε στη δημοσιότητα εσύ που γελούσαν τη ΣΑΕΚ. Ποιες κάμερες? Να διευκρινίζουμε. Οι τρομοκρατημένοι. Οι τρομοκρατημένοι γελαστοί. Ναι. Ποιες κάμερες? Παίζει ρόλο. Που πετάξατε το χαρτί υγείας και λέγατε ότι δεν το. Γιατί αν είναι του Ολυμπιακού οι κάμερες, θα σου πει ότι θέλει. Όχι, φίλε. Το υλικό από τις κάμερες έξω από τα αποδυτήρια του Γιώργου Καραϊσκάκης στον αγώνα κυπέλλου Ολυμπιακό ΣΑΕΚ σβήστηκαν από το πρώτο διήμερο. Είπε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, σβήστηκε. Έξω από τα αποδυτήρια τις έχει η ΠΑΕ. Δεν ξέρω. Ναι, βέβαια. Αφού τα ξέρεις, δεν ξέρω ποια είναι πια. Δεν ξέρω ποια είναι πια. Μπορεί να υπάρχει κάμερα που είναι για την ασφάλεια και να είναι στην αρχή των αποδυτήριων που να είναι χρεωμένη. Όλο το διάδρομο. Όλο το διάδρομο και έξω από τα αποδυτήρια, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, να είναι της ομάδας μόνο. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Και έξω από τους διαιτητές έχει. Εντάξει, είπαμε. Ξέρω τους κανόνες. Δεν ξέρω τη διαρρύθμιση του Καραϊσκάκης. Έξω από τους διαιτητές έχει. Η αστυνομία του ζητάει κιόλα. Η αστυνομία έχει έξω από τους διαιτητές. Ναι. Από τα αποδυτήρια των ομάδων δεν ξέρω αν έχουν. Έχει. Γιατί μπορεί να κάνει ντου στους φιλοξενούμενους. Έχει αστυνομία. Του γηπεδούχου είναι εδώ. Και στο γηπεδούχο έχει. Γιατί σου λέει μπορεί να πλακώνεστε μεταξύ σας. Της αστυνομίας ή τα δικά του. Και της αστυνομίας. Εμάς έχει. Δεν ξέρω. Εμάς ζήτησαν. Καλά. Είτε είναι της αστυνομίας είτε τι. Σβήσαμε και της αστυνομίας. Άλλωστε, εμάς στο Ιβανόφι δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Οπότε κακώς μπήκαν οι κάμερες. Κλείσε λοιπόν για να πάμε σε διάλειμμα. Πόσες φορές? 7. Τη μέρα. 9 είναι το ρεκόρ μου. Κάτσε πριν μπει στην αποστολή, πες το διαγωνισμό. Να πες το γιατί. 9 φορές. Καλά αυτό. Αναχείρας. Απροσδιορίστο. Πες το διαγωνισμό να πάρει ο κόσμος. Σούπερ διαγωνισμός. FM κενό μήνυμα δώρο. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54222. Κερδίζετε 3 συσκευές κουζίνας. Σκεύη κουζίνας. Σκεύη. Σκεύη, όχι συσκευές. Σκεύη κουζίνας ΑΕΓΕ. Προσοχή ΑΕΓΕ. Ένα τηγάνι αντικολλητικό 24 εκατοστών. Μία κατσαρόλα 4 λίτρων 20 εκατοστών. Μία κατσαρόλα 2 λίτρων 16 εκατοστών.
Ένα δώρο το οποίο είναι κοντά στα 90 ευρώ, παιδιά. Έτσι. Έτσι, με ένα απλό μήνυμα θα το κερδίσετε σε μισή ώρα από τώρα. Στείλτε μηνύματα, αξίζει τον κόπο, είναι αεγγέ, είναι για την κουζίνα ό,τι πρέπει, χρηστικό και τζάμπα. Οπότε, λοιπόν, αποστολή ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς με τον Βόλο στις 6.30 η σέντρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι. Πασχαλάκη Ζίβκοβιτς. Όλε. Άρα είναι εκτός, ωραίο αναμενόμενο. Τον καημένο. Μιχάη Βαρέλα. 400.000 ναι, κάθεται. Μακεδονία Παλάς. Μιχάη Βαρέλα. Μιχάη. Μην ξαναδιακόψετε. Στέργιο. Στέργιο, κάνουμε και σχόλια. Δεν εκπομπή μας. Ναι, ρε φίλε, αμάκια. Στο διάγγελμα του ξενέρωτε. Σιγά, αποστολή. Σταμάτα, άστο να πει. Καλά, λέει. Όταν εσύ έκανε τα διαγγέλματα. Άλλο διαγγέλματα, άλλο αποστολή. Δεν σε διακόπτα. Άλλο διαγγέλματα. Όταν κάνει διάγγελμα, σε αφήσω. Έλα, πε τα. Κράτα σημειώσει να σχολιάζει μετά. Πάμε, αποστολή. Αν έχει θέμα, να κρατήσει τη σκέψη σου. Σταμάτα κι εσύ. Βαρέλα. Μιχάη Βαρέλα. Μιχάη Βαρέλα. Άστο να άνθρωπο να πει. Δεν μιλάω ξανά. Μιχάη Βαρέλα, Ίγκα στον Κρέσπο, η Στόπερ. Λίραζε ξανά στην αποστολή μαζί με τον Βαγγέ. Αριστερό μπακ. Και ο Μιχαηλίδης μέσα στο στόπερ. Γιαννούλης Περέιρα κλείνουν τους αμυντικούς για παίξει. Το αυριανό παιχνίδι. Εσύ την Ινούα Σβά Μπελκαντουρί. Είναι εκτός ο Μπίσεσβα. Πέλκας Αντρία Ζίβκοβιτς. Βρακάς Τζόλης, Κούτσια και Τσόλακ είναι εκτός και ως Βιντέρχη. Το λέγαμε και νωρίτερα. Το είπε και ο Αμπέλ Φερέιρα. Ουσιαστικά το προανήγγειλε. Δεν προπονήθηκαν σήμερα. Είχαν κάποια θεματάκια και ω Βιντέρχη και ο Μπίσεσβα. Θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα θα ξεκινήσει. Ο δικός για τον Βόλο. Μεταξύ άλλων είναι εκτός ο Τσιγκάρας, ο Ντόκλας Ακούστο που εντάξει προπονείται αλλά θέλει λίγο καιρό. Ο Τσιγκάρας γιατί? Είναι... Ο Τσιγκάρας κακός για μένα, θα τον προτιμούσα στη θέση του Νινούα. Λοιπόν, ο Βρακάς είναι μέσα, ο Μίσης φυσικά είναι εκτός, όπως και ο Μπαλογιάννης, Μπίσης Βαρκές, Βιντέρσκι τα είπαμε και οι υπόλοιποι είναι όλοι μέσα. Ναι. Ναι, πλην και του Μάτος και του Ζαμπά που είναι και οι δύο εκτός και νομίζω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι αμφότεροι να αποχαιρετήσουν την Τούμπα. Ο Μάτος οριστικά και ο Ζαμπά ίσως με δανεισμό και θα δούμε του χρόνου αν θα επιστρέψει ή όχι. Ο Ζαμπά, Κώστα, 5 εκατομμύρια. Ο Ζαμπά. 5 εκατομμύρια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ούτε δανεικό. Δεν βγήκανε τα. Τσέπη στάουση. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγήκε η μεταγραφή, τελείωσε. Δεν είναι δεν είναι όλες οι μεταγραφές με εγγυημένο συμβόλαιο επιτυχίας. Εντάξει, ο Εθνική Βραζιλία. Ο ΠΑΟΚ δεν αξιολόγησε σωστά, κατά εμέ, όχι τις αγωνιστικές ικανότητες του Ζαμπά, αλλά την πνευματική του ισορροπία. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα παιδί που ήρθε από την Τσετσενία, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πισινάρες, αυτοκινητάρες, αυτό κτλ. Και δώσε Instagram και δώσε Facebook και δώσε. Ακόμα και σκηνοθέτη να του γυρίζει βίντεο για το Instagram. Δηλαδή, oh. Να ανεβαίνει τις σκάλες στο σπίτι, να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Ψώνιο. Ψώνιο. Εντάξει και τα λοιπά. Η ομάδα πρέπει λοιπόν ένα ποσοστό και η ομάδα αυτή είναι όντω. Έπρεπε να τον πει, αδερφέ. Έχει πολλά τέτοια φαινόμενα να το εξαντλήσει. Ναι, όντω. Ουάρντα, Ζαμπά. Νεοπλουτίστηκα. Ακριβώς. Δεν είναι νεοπλουτίστηκα. Είναι νεοπλουτίστηκα ότι δεν αξιολογεί σωστά το πόσο σοβαρό είναι ένα παιδί. Και πόσο αποφασισμένο είναι να κάνει καριέρα. Δεν αξιολογεί τον Ζαμπά σωστά. Δεν αξιολογεί τον Νουάρντα σωστά. Δεν αξιολογεί τον Χατσερίδη αλλιώ σωστά. Χρυσανδέ έχει αξιολογήσει όμω σωστά άλλου 30 ποδοσφαιριστέ. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και πήρε και ένα double. Άσε μα τώρα και πάλι. Και ένα κλεμμένο. Έχει αξιολογήσει σωστά τον, από αυτή την ομάδα. Τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Πασχαλάκη. Τον Κλαψιάρη. Την προηγούμενη ομάδα τον Σάκοφ, τον Κάνια, τον Άκου, τον Πρίγιοβιτ. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα έχει μείνει στο Χατσερίδη. Κοίτα την ομάδα σου. Τι επιλογές που κάνει. Και την ομάδα του, καλά. Και καταρχήν να μην μείνει του χρόνου με 10 παίκτες. Όντως. Να το δείτε αυτό λίγο. Μην κατεβείτε με 9 πάλι. Έχουν συμβόλαια. Έχουν όλοι συμβόλαια. Μην κατεβείτε με 9 πάλι και πάρετε ένα-ένα και πανηγυρίζετε στα αποδυτήρια. Σαν να κερδίσετε το Μουντιάλ. Ένα-ένα δεν πήραμε από κανέναν, Κώστα. Έστω, ό,τι πήρατε. Κάποιοι άλλοι πήραν 2-2 λόγω του Σιδηρόπουλου στο 99. Και πανηγύριζαν. Και πανηγύριζαν και αυτοί που ήταν στον περιβάλλοντο χώρο που είχαν μπουκάρει μέσα και δεν τιμωρήθηκαν. Και δεν το είδαμε ποτέ. Και δεν το είδαμε ποτέ και δεν τα ακούσαμε και ποτέ. Και δεν γράφηκε ποτέ στο φιλογόνο. Αν άκουσε Λίμπερο, θα το άκουσε. Εντάξει, ναι, άκουσα Λίμπερο, κάτι γίνεται μια ένταση εκεί έξω από τη θέα 4. Ευτυχώς ακούω μόνο Λίμπερο και όχι. 20 άτομα μπουκάρανε στο γήπεδο και είναι έτοιμοι να μπουν μέσα και πετάνε ένα αντικείμενο που ο Βέλεθ αποκούρω ή με κλωτσιά. Αυτό περιέγραψε. Εντάξει, ούτε εγώ θα το έλεγα. Και εγώ περιέγραψα όλα τα υπόλοιπα εκτός του Βέλεθ. Και εγώ αυτό δεν που έλεγε στην αντίληψή μου. Εντάξει.
Μαζί με την καμένη την καντίνα απ' έξω από τα λουκάνικα. Και αυτό βάζει φωτιά στην καντίνα με τα λουκάνικα. Μια λουκανικάρα με μουστάρδα τώρα. Ναι, μια χαρά. Με πάπρικα. Με πάπρικα. Πάπρικα Κώστα. Δεν ταιριάζει. Με γύρο. Υπάρχει με γύρω, αλλαγή ναι. βοηθού στο ναι. παιχνίδι Λάρισα Παναθηναϊκός. Ο Μίστερ Γκολ θα μα φέρει. Ο Τρίφων Πετρόπουλο διαγνώστηκε με κορονοϊό. Α! Υπάρχει αλλαγή. Αντικαθίσταται από τον Μιχαήλ Δημόπουλο. Το παιχνίδι Λάρισα Παναθηναϊκός τη Δευτέρα. Ρύθμιση. Είδηση, πριν πει ο Χρήστος τις ρυθμίσεις, ρύθμισε και η FIFA το Τριντάν και τον Πάκο και την πέταξε εκτός. Μα FIFA. Μα FIFA, Σέργιο. Έξαλε στο Τριντάν και στον Πάκο και στις δύο χώρες που τι κάνανε. Δεν συμμορφώθηκαν με το καταστατικό της FIFA κτλ. Ακολουθεί η Ελλάδα ως ονούπο. 17.000 κρούσματα στη Γαλλία. 17.000. 17.000 ναι, αλλά εντάξει είμαστε τώρα. Δεν πειράζει. Ναι. Ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Την Βόρεια Κορέα, μηδέν. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε την νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Injection Service, Απόλλωνος 18, στην κάτω τούμπα τηλεφωνάκι 933-787. Ιντερβέτεν, δεύτερη ώρα. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια κάμα παιχνίδια σε καζίνο και live καζίνο. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Live streaming, υπηρεσία cash out. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή. Η Ιντερβέτεν που και αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα της Super League. Καθώς έχει πάρει και το όνομα πλέον. Ιντερβέτεν Super League. Δυσάρεστη, τη διαβάζω. Το λέγαμε και χθες. Δυστυχώς ο 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Εντάξει. Και αφού ρε παιδιά, όλα στη χώρα είναι χύμα, όλα τα πάντα. Δηλαδή, τι ψάχνετε τώρα, είναι όλα χύμα. Δεν έχω λόγια, εντάξει, φαντάζομαι. Και εντάξει, τώρα μετά λες είναι και η κακιά δεν στιγμή. Παίρνει το αλλά παιδί το ποδήλατο και το χτυπάει τα μάξι. Το ποδήλατο άλλο είναι το ποδήλατο, άλλο, το ελεκτρικό πατίνι και αυτό είναι άλλο. Το βλέπω σαν ποδήλατο. Μπαμπά, πάρουμε ένα πατίνι. Και πώς το πήρε δηλαδή. Το πατίνι. Το αγόρασαν ή το. Νοικιαζόμενο. Άλλο πάλι και αυτό. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Τα λέγαμε και χθες με αφορμή τον μπάχαλο που έγινε με τα διπλώματα, αν και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλά έτσι και μικρά παιδιά. Γιατί όταν είσαι 10 και 11 και 12, μικρό παιδί είσαι, που τα βλέπουμε Χρήστα και Κώστα και στην Παραλιακή. Ω, τρέχουν, γκαζώνουν, και στη Τσιμισκή, ναι. Και στην Εγνατία και παντού. Θα πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα μεριμνήσει, τροχέα, ο Δήμος, όλοι μαζί. Ή πώς μπορεί να διασφαλιστεί, που μάλλον δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ότι αυτός που νοικιάζει ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι πάνω από 16, 17, 18. Οκ, θα πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ξαναλέω τα βλέπεις και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και στη Τζιμισκή και σε ώρες αιχμής. Και πραγματικά είναι τζόκερ, παιδιά. Να βρεθεί ένας οδηγός που κακώς εκείνη την ώρα Κώστα θα στείλει μήνυμα. Ή θα φωνάζει με αυτό τη γυναίκα πάλι δίπλα. Με τα κινητά, ρε παιδιά, πώς τρελαίνουμε. Εντάξει. Περνάω με το μηχανάκι και από δεν θα δίπλα. Δεν θα δει το παιδί που θα περνάει με το πατίνι μπροστά του. Και όλοι μιλάνε στο κινητό, ρε παιδιά. Δηλαδή, περιμένετε, ρε παιδιά, να μπείτε στο αυτοκίνητο, να πάτε από το σπίτι, ας πούμε, στη δουλειά και σου λέει μέσα αυτό το δεκάλεπτο, προλαβαίνω να κάνω και δύο τηλεφωνήματα. Α, ξέχασα να πάρω αυτό. Α, να πάρω τον τέτοιο για το ραντεβού. Μα μέσα στο αυτοκίνητο. Το τροχαίο δυστύχημα, για να το κλείσουμε, γιατί όντως είναι πολύ δυστάσιο και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Καλή δύναμη. Στους ανθρώπους του ναι. παιδιού. Δεν ξέρω τι δύναμη πρέπει να βρεις. Τέλος πάντων, το τροχαίο έγινε το δυστύχημα την περασμένη Τετάρτη στην παλιά Εθνική Οδό στη Χερσόνησο. Το παιδί στην προσπάθειά του να διασχίσει με το πατίνι, το δρόμο, πέρασε το αμάξι. Χτυπήθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο. Τι δουλειά έχει το παιδί με το πατίνι στην παλιά Εθνική Οδό? 11 χρονών. Καλά, δεν ξέρω να κάνουν. Μπορεί να μένει απέναντι, θα μου πει. Τι ψάχνει τώρα. Κρούσμα κορονοϊού στην Ομόνια με τον παίχτη να είναι στο Καραϊσκάκι στην αποστολή. Παιδιά, η Κύπρος, ο Εθνικός Άχνας είχε 22 κρούσματα. Και η Νέα Σαλαμίνα 19. Η Ομόνια έστειλε και μήνυμα φίλος νωρίτερα. Εναντίον μας. Συνεχίζει στο Europa League να αποκλειστεί. Άρα είναι δύο ομάδες εκεί πριν. Α, ναι, επειδή είναι playoff, έχει δίκιο. Έτσι. Ξέχασα να το αναφέρω. Σωστό. Νίκιασαν διόρροφα Πούλμαν και τα πήγαν στο πέταλο για να δουν Ρίγα Σέλτικ. Το είδατε αυτό. Το γήπεδο της Ρίγα είναι τόσο κοντό, μπορεί άμα σηκωθώ στις μύτες να βλέπω μέσα. Ναι. Και βάλανε αυτοί δύο διόρροφα πούλμαν και πήγαν εκεί πέρα. Επανομή, επαναλάβω το πυρός Beach Bar. Και κέρδισε η Celtic 0-1. Τι Beach Bar. Παρανάλωμα το πυρός Beach Bar στην επανομή. Καλησπέρα και στη Θεοδώρα. Κάνει κρύο στην κορυφή, άντε Αργιανάρα. Καλό. Καλό. Καλησπέρα και στον Τρίφων.
Σαμαρά. Και ο φίλος του 6973, φίλος του Ολυμπιακού προφανώς, δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ, πονάς και φταίει ο Πειραιάς. Να χαίρεις την ομάδα σου, φίλε. Τους προέδρους που πήγαν παλιά. Στέργιο, πονάς, πονάς και φταίει ο Πειραιάς. Στέργιο, πονάς. Που οι μισοί και πλέον μεγαλομένοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει κάγκελο. Ο Σαλιαρέλης, ο Κοσκοτάς και όλοι οι υπόλοιποι. Σφαγή του Ολυμπιακού. Σφαγή. Σαλιαρέλης, Κοσκοτάς. Ναι. Και έχει υποθέσεις και για τωρινούς. Ο Μπατατούδης πού είναι? Κανονικά έξω. Αλγερία. Λιβύη ήταν με τον Καντάφη. Πρέπει να γύρισε. Γύρισε, ναι. Να τον κάνει μια συνέντευξη. Υποψήφιο μεγαλομέτωχη του ΠΑΟΚ. Αγόρι μου και τα λοιπά. Ήταν αυτό. Ο Σαββίδης. Απεβίωσε. Ο άλλος Σαββίδης. Ερε Χρυσάθε. Σαχπαζίδης. Ο Καπελάκιας. Ποιος είναι ο Καπελάκιας? Που θα έπαιρνε τον ΠΑΟΚ με το ψάθινο καπέλο. Φλωρίδης. Μαζί με αυτόν ήταν ο Σαχπαζίδης. Ο Καπετάνιος. Καπετάνιος, έτοιμη. Καπετάνιάρα. Το μαγιό από τη Σουηδία. Όπως έχει πει και η συνάδελφος του Καπετάνιο. Αυτό πήγαν από τώρα. Καπετάνιο εσύ μπροστά και εμείς πίσω μούτσι. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Διαχρονικά και μετά. Ίδια ώρα κάνει εκπομπή με μας ο συνάδελφος. Εμείς πίσω μούτσι. Και εμείς πίσω μούτσι. Είναι ο ίδιος που όλος τυχαίως είπε. Πες ότι μπήκε ο Super 3 μέσα. Vomit.gr. Ναι. Μια χαρά. Ο Ιβάν πώς να πάρει το κλειδί, λέει Χρύσανθε. Δεν πάει καν τόσα χρόνια στο γήπεδο, λέει, γιατί μάλλον σέβεται. Επειδή έχει τιμωρία. Σέβεται. Θα μπορούσε εύκολα να πηγαίνει και θα ρούλεζε πρέπει ο Χρυσάνθος. Για να πάει στο γήπεδο πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, παιδιά, πρώτα. Παιδιά, γιατί έχει 6 μήνες. Μπορούσε να έρθει η Χρυσάνθη, δεν πήγαινε στο γήπεδο. Το κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη. Η Παέρε, παιδιά. Ναι, αυτό εννοούσα. Σημειολογικά. Εντάξει, το λέει. Η Γκοτζάρεβα. Ο Μάκης. Θα πάει ένας του ΠΑΟΚ δηλαδή και θα του πει δώσ' το και θα το δώσει. Όχι του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα έρθει ο Ιβάν να δει. Πότε τελειώνει η τιμωρία καταρχήν? Ή μάλλον ακόμα καλύτερα. Πότε γίνεται η δίκη? Γιατί τις δίκες άλλες ξέρετε όλες. Αυτή που έχει αναβληθεί 19 φορές, πότε θα γίνει επιτέλους η δίκη για την Μπούκα? Σωστά. Με βάση τον αθλητικό νόμο, με τον Γκάνι. Το ότι ήταν Τσετσενία αυτομάτως ήταν βρώμα δουλειά, Στέργιο. Λέει κακά τα ψέματα. 5 εκατομμύρια τώρα στην Τσετσενία. Εντάξει. Η ομάδα του προέδρου της χώρας που εκλέθηκε με δημοκρατικές. Με τα μουσια και τις τύρες. Πύραυλοι γίνανε για τους τρομοκράτες. Τα πέντε. Πρόεδρος της Τσετσενίας με τα μουσια και τις τίγρες και τους ελέφαντες. Το δείχνει, λέει, η ΕΡΤ, λέει ο φίλος μου Γιώργος, το παιχνίδι του Ιωνικού με τον Άρη. Ωραία, το δούμε, 5 ώρα. Θα έχουμε μετάδοση, Λίμπερο, κανονικά. Όσοι δεν μπορείτε να το δείτε, θα το ακούσετε εδώ από το Λίμπερο. Αύριο 5 ώρα και 6.30 παίζει ο ΠΑΟΚ. 6.30, ναι. Και 6.30 Βόλος ΠΑΟΚ, θα πάει ο κύριος Στέργιος να φέρει το διπλό, άνετο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, 6.30 ώρα. Άνετο διπλό, θα είναι Στέργιο, από το ημίχρονο θα κερδίσεις, να ξέρεις. Παίξτο. Από το ημίχρονο, 0-2. Ξέρεις ότι το λέμε για να τον κατεμιάσουμε. Προεδράρα. Πω, κατάλαβες τώρα αυτό. Ζωσμένος με εκρηκτικά είναι από μόνος του αυτό. Από αυτόν το πήρε το. Πακιστανικό τηλέφωνο. Λοιπόν, μια χαρά. Ωραία γενιάδα έχει ο πρόεδρος. Πω, κανονικός τρομοκράτης. Και έχει και την ομάδα αυτός. Πώς να μην πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα. Κανονικός. Ναι, να σου πω κάτι. Εκεί τον είδατε, τον Ζαμπά που τους περνούσε όλους, τον αφήνανε ρε Συστέργιο. Γιατί σου λέει, θα έχουμε θέμα. Κανονικός τρομοκράτης είναι αυτός. Σα φάτσα. Κοίταξε, το ότι πήγε στη Τσετσενία δεν είναι κριτήριο, γιατί νομίζω και ο Μαουρίσιο από εκεί ξεκίνησε. Στην Τέρεκ πήγε πρώτα. Ναι. Αλλά ο Μαουρίσιο είναι ένα παιδί Μαουρίστιο. Σοβαρό που ξέρει ότι πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου για να διασφαλίσει όλη τη ζωή. Ουδέποτε ήταν, είχε μούρλα με τα social media κτλ. Ο Ζαμπά κάθε φορά που πήγαινε στη Βραζιλία, όχι το πάρτι, όχι το ένα. Δεν καταλαβαίνω ποτέ την ανάγκη για τόση δημοσιότητα. Δηλαδή, εγώ αν είχα τα χρήματα αυτά, μπορεί να είχα τις πενταπλάσιες. Παρουσίασε το Ζαμπά, αλλά δεν το μάθανε άνθρωπος Χρυσάνθη και Κώστα. Εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Το γιατί αυτό όλα στη φόρα στο Instagram, εντάξει, είναι η γενιά του Ζαμπά. Το πιο ωραίο του Ζαμπά είναι αυτό που έκανε στις καλοκαιρινές διακοπές πέρσι, που έκανε Κώστα πάρτι με 30 κοπέλες μοντέλα. Αυτός βλέπει τον Μπιλζέριον και βγήκε και φωτογραφία με... Και κατάλαβες τι έγινε εκείνο το βράδυ. Μετά το καλύτερο ever για μένα ήταν που περίμεναν τον Ουάρντα στη Σαουδική Αραβία, γιατί τα είχαν βρει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα. Και αυτός ήταν στη Μύκονο και έφτιαξε φωτογραφία. Μια χαρά. Μετά, μετά πήγε στην Πορτογαλία. Συγγνώμη, αλλά ο Ουάρντα στη Σαουδική Αραβία θα αποκεφαλιστεί. Ναι, μετά πήγε στην Πορτογαλία και σε δύο μέρες έφυγε, γιατί τον κατηγορούσαν προφανώς λαθασμένο ότι την έπεσε σε γυναίκες δύο συμπαικτών. Λαθασμένο, αφού έκανα τα μηνύματα. Την πρώτη μέρα που σκευωρία, πήγε, έστειλε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου. Μιλά. Σκευωρία. Σκοφαντίες. Ρε σικάρι, και θες το φέρεις στον Άρη. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Περίμενα. Δεν υιοθετούμε. Είναι παιχτάρα. Σήμερα στο Άγιο Όρος επίσκεψε ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας. Αυτός πώς ήρθε, ρε Χρήστα, εδώ και ο Ιβάν δεν μπορεί. Αυτό ακριβώς, φίλε. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν μπορούν οι Ρώσοι πίκο να έρθουν. Είναι πρόεδρος. Για να το κλείσουμε. Πρωθυπουργός Ρωσίας. Δεν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να έρθει. Έτσι. Δεν γουστάρει. Γιατί δεν σας γουστάρει πια.
με αυτά που κάνατε φοβάται πέρσι. Φοβάται τον κορονοϊό. Με αυτό με τα δελτία που κάνατε, έχει εξοργιστεί και είναι έτοιμος να φύγει. Φοβάται τον κορονοϊό. Ο καπελάκιας Αχπαζίδης που λέτε είχε ανοίξει με 200 χιλιάρικα κεφάλαιο τα deal supermarkets και πούλησε την αλυσίδα στα ΑΒ με κάπου 15 μύρια. Λέει ο Βιτσόσκυλο. Λέει το Βιτσόσκυλο. Business. Εγώ μια τέτοια. Business. Λέω θα την βλέπαμε στα media. Μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Με 200 χιλιάρικα και πήρε 15 εκατομμύρια. Είχε ανοίξει με 200 χιλιάρικα. Όταν όμως έφτασε να τα πουλήσει, πόσα χρέη είχαν να δεις Βιτσόσκυλο. Και εγώ μπορεί να ανοίξω το Λίμπερο με 5, αλλά με το φορτώσω 400 χιλιάρικα και το πουλήσω 405. Δεν πάει να πει ότι έχω 400 κέρδος. Ήρα διπλό. Εκτός ότι τα έχω φάει εγώ. Διπλό στο κρατικό, ήρα διπλό. Στο ΑΚΑ. Κρατικό. Στο ΑΚΑ, Ηρακλής. Πότε παίζεις? 10 Οκτωβρίου. Break. Πάω μετά. 10 Οκτωβρίου και από τώρα λες για αυτό το πράγμα. Φυσικά. 30 θα φας το κεφάλι. Δεν έχει σημασία. Από σημασία τον κεραυνό έχασες. Σημασία έχει τι λέω. Από το και κεραυνός και τι φώνας. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και παίζει ο κεραυνός Κώστα τώρα ναι, κανονικά. Τους ομίλους. Που στο είπα και μόλις οι Ολλανδοί. Και άλλαξαν το φορμά των ομίλων. Τρεις ομάδες έγιναν οι όμιλοι. Δηλαδή τρία ταξίδια, όχι 7. Άλλαξαν λόγω του κορονοϊού. Καλύτερα για να μην φύγεις. Πού να πάω, αφού αποκλειστήκαμε. Για α, θα πάω. Πού? Ουγγαρία. Ουγγαρία. Και εγώ θα έρθω. Κορμέν. Έχει πολύ κορονοϊό. Ουγγαρία, Τόφας, Τουρκία. Δεν πας. Έλληνες αυτά. Όχι, και όχι, 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 όχι. Και Ντιζόν. Συγγνώμη. Και Μόντς, Βέλγιο. Με Ντιζόν θα τρώσει μια σαλάτα. Στεναχωρημένο. Με τη μουστάρδα μαζί. Ωραία η. Άντε, κλείσε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Στείλτε μήνυμα FM και ενώ δώρο ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Κατσαρόλα. Ναι. Κατσαρόλα. Ναι. Τηγάνι. Ναι. Και χύτρα. Ναι. Με ένα απλό μήνυμα. Ναι. 62 λεπτά. Ούτε καν 62 ευρώ. 62 λεπτά. FM και ενώ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δώρο αποστολή στο 54222. Έτσι. ΑΕΓΕ. Κατσαρόλα. Χύτρα ταχύτητα. Αντικολλητικό τηγάνι. Και αραλίκι μια εβδομάδα. Έχει στεριό. Τι να σου μαγειρέψω. Στο αντικολλητικό. Μαρία, δοκίμασε. Στη φάδο κάνει. Στο αντικολλητικό, ρε. Στη χύτρα, ρε. Στη χύτρα, σωστά, σωτσά. Ο φίλος που με έβριζε χθες, σου λέει μου το είπανε ότι. Ναι, να βριζώ. Ναι, ναι. Άκου, φίλε, που κρύβεσαι πίσω από το email. Άκου να σου πω. Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Μπορεί να στέλνει μηνύματα. Πάλι αλλά, σε βρίζει. Αλλά τώρα, ναι. Αλλά τώρα για να σου δίνω σημασία να τα στέλνεις να χρεώνεσαι κιόλας. Τζάμπα με email, δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Τζάμπα μαζί. Σε γράφω στα παπάκια μου. Άντε πάλι. Λοιπόν, μίλες έτσι, γιατί θα σε βρίζει μετά πάλι στην εκπομπή την άλλη ο άλλος. 21 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βγαίνει το Football Manager που ασχολείται ο Κόσμος Κοσμάκης και χάνει τα βράδια του Κώστα. Άμα δεν έχει εντάξει, τι να κάνει και δεν δουλεύει. Όχι, ναι. ωραίο είναι. Ωραίο είναι, αλλά πρέπει να έχεις χρόνο. Και μετά να ξυπνάς το πρωί. Συγγνώμη να πω κάτι. Αυτό τους πρέπει να κάτσεις όλο το βράδυ. Πρέπει να κάτσεις. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να παίζω. Να έχει δράση. Δεν μπορώ να έχω. Στέργιο, τι κάνεις. Μπαίνεις. Μεταγραφές. Κάνεις εγγραφή. Γι' αυτό όλοι κάνουν τις μεταγραφάρες. Οι έξυπνοι όλοι. Και ξέρουν τους παίκτες. Μπαλαδόφατσες όλοι. Τα τελευταία χρόνια το έχουν απογειώσει το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ακόμα και ομάδες τη Premier League, τη Championship. Ασχολούνται. Αγοράζουν ναι, τη βάση ναι, δεδομένων. Ναι, γιατί όντως πλέον γίνεται επιστημονική δουλειά. Ναι, είναι ο Τσαλτίδης για τον Άρη, ο Κώστας για τον Ηρακλή. Ναι, δεν ναι. είναι. Εντάξει. Γάμα εψημή. Και μπορείς να κάνεις ό,τι μπορεί να κάνει ένας προπονητής και ένας πρόεδρος. Και τι κάνεις, λέει, την προετοιμασία, τα πάντα, την προπόνηση. Για να πάρεις ένα παίχτη, μιλάς και με τον μάνατζερ και το έχουν απογειώσει πάρα πολύ, αλλά θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Εσύ. Για εμάς που είμαστε μια προχωρημένη ηλικία σχετικά. Πρέπει να κάθεσαι ώρες. Αγαπήσαμε το πιο απλό μάνατζερ που πατούσε το κουμπάκι και έκανε την δεκάδα και έπαιζε. Τώρα θέλει να αφιερώσει 7 ώρες την ημέρα, 8 για να πει ότι κάνει δουλειά. Να πάρει γυμναστή, λέει, διατροφολόγο, ναι, αυτά. Και τι, ό,τι τι. Αλλά έχει, είναι από τα πιο επιτυχημένα. Και ο άλλος λέει με την Παναχαϊκή πήρα πρωτάθλημα και τους έσκησα και τέτοια. Ποιους έσκησε καταρχήν. Τι πρωτάθλημα πήρε, με τον εαυτό του, παίζει. Πρόσεξε τώρα μια μορφή επικοινωνίας. Άντε πάλι. Θύμωσε ο Τίγρης, λέει, με την Νόβα. Και το Σεντ Γκάλεν ΑΕΚ το έδωσε στην Κοσμοτέ. Θύμωσε, ναι. Το Σεντ Γκάλεν ΑΕΚ τα δικαιώματα δεν τα έχει η ΑΕΚ. Τα έχει η Κοσμοτέ. Τα έχει η ελβετική ομάδα. Ναι. Η εκτός, σωστά. Και αυτοί περνάνε ότι θύμωσε ο Τίγρης. Θύμωσε ο Τίγρης γιατί η Νόβα έδωσε παραπάνω λεφτά στον Παναθηναϊκό και επικοινωνία και τέτοια. Χρήστε, δεν το ξέρει. Ποιο θα δείξει. Μπορεί να τα έχει η ΑΕΚ. Ποιο θα δείξει το ΑΕΚ Βολφσμπουργκ. Κώστα, το ξέρω. Η Νόβα. Νόβα. Λανοβουά. Κώστα, το ξέρω ακριβώς ποιος έχει τα δικαιώματα στα εντός και στα εκτός. Μπορεί να είναι ξεχωριστή συμφωνία. Να ζήτησε η ΑΕΚ να πάρω εγώ τα δικαιώματα στην Ελλάδα.
Μπορεί να γίνει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες. Σε αυτή την φάση μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Αλλά ότι θύμωσε την Τρίτη. Θύμωσε. Την Πέμπτη αυτή. Αλλά το μάτς της Τρίτης που είναι ΑΕΚ Βολφσμπουργκ. Που είναι και το μεγάλο παιχνίδι δηλαδή. Ματσάρα. Σταμάτησε να θυμώνει, είναι θυμωμένος και το δίνει στην όβα τώρα. Για τέσσερις μέρες μετά σταμάτησε να θυμώνει. Επικοινωνία. Εν τω μεταξύ βλέπω μια αβαντουά στο Μελισανίδη από τότε που έγινε με αυτό με τον Ιβάν, με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτη αβάντα. Από τον Γκράζο δηλαδή, που δεν έριξε τον ΠΑΟΚ. Ο Μελισάν έκανε τον deal του Βέρντε. Ναι, μιλούσε με τους Ιταλούς ο Μελισανίδης. Αλλά μου λέει, μαφιόζε, τι έγινε. Ναι, θα ανέβεις. Ακούς τι σου λέω. Θα ανέβεις. ΑΕΚ Βόλφσμπουργκ θα το δείξει ο TTV, λέει. Γιατί είναι playoff του UEFA και το έχει κοσμοτέλει, έτσι νομίζω. Όπως και τα playoff του Champions League. Διαβάζω, Κώστα. Από το έγκυρο site σε θέματα ΑΕΚ. Στην Νόβα το ΑΕΚ Βόλφσμπουργκ. Μάλιστα. Νόβα στους δύο. Έτσι λέει εδώ, φίλε. Τώρα αν έχουν κάνει τέτοιο λάθος, τι να σε πω. Και εμείς τι πληρώνουμε, λέει ο TTV. Χαχαχα. Εμείς πληρώνουμε και τα δύο. Να τα βλέπουμε όλα. Ανακοινώνει ο Χρυστοδουλόπουλος ατρόμητος. Δεν έρχεται στον Άρη τελικά ο Χρυστοδουλόπουλος. Α, ναι, όντως. Στον Άρη γράφουν κάποιοι ότι έρχεται. Και τη μέρα που το γράψανε είπε ότι είναι. Μαρινάκια. Παπάκια. Μαρινάκια. Υπάρχει στο Πάο 24 ένα ωραίο θέμα το οποίο έστησε το repress για τον Τσόλακ. Άρα το repress όχι κάνει το θέμα. Μιλάω πολύ στα ελληνικά, Χρυσάτε. Είπε, υπάρχει ένα ωραίο θέμα. Copy-paste, το οποίο έχει στήσει το repress. Θέμα, έκανε copy-paste ο Κόλκα στον Κόλκα. Πλατιάζουμε, ρε παιδιά, τζάμπα. Πες ότι είναι του Σταύρου. Γιατί δεν λες ότι είναι του Σταύρου το site, το ξέρει ο κόσμος. Πλατιάζουμε πες εσύ, τζάμπα. Πες εσύ. Για τον Τσόλακ και. Έλα, πες εσύ. Ένα ωραίο θέμα για τον Τσόλακ. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Τον διακόπτει συνέχεια. Για μπάσκετ θα πούμε τίποτα. Όχι. Ναι, να πούμε. Όχι, όχι, λέει άλλο. Γιατί όχι. Ποιο μπάσκετ, ρε Κώστα, άσε μας τώρα. Όχι, ρε Σέργιο, θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Ποιο μπάσκετ, που είσαι στα πάντα αδικημένοι και πάντα κερδίζουν οι άλλοι. Έχει καταλάβει μόλις τον κάνει έτσι, αρχίζει την επίθεση. Ναι, τώρα, ποιο μπάσκετ, παιδί. Ποιο το μπάσκετ. Έχει κύπελο αύριο. Σε ένα άθλημα πήρε δύο ευρωπαϊκά. Έτσι. Και, μπάσκετ. Και έχει 7 τίτλους. Επειδή σώθηκε με τον Παγκολίνο πέρσι κατά λάθος. Και έχει όσου τίτλους. Θα σωνόμουν έτσι κι αλλιώς. Και στο μπάσκετ. 6, 6, 6. Έφτασε στους τίτλους του μπάσκετ πέρσι, Στέργιο. Το 3. Το 7. Ποιο 7. 7 τίτλους έχει στο μπάσκετ. 7 και στο ποδόσφαιρο. Έχει στο ποδόσφαιρο 7. Πλέον 5 κύπελα και 2 πρωτάθληματα. Όχι. Και ένα κλεμμένο Στέργιο. 8 έχει στο ποδόσφαιρο. Πώς έχεις το ποδόσφαιρο? Έχω χάσει την μπάλα. Πώς έχεις το ποδόσφαιρο? 5 ή 4 κύπελα έχεις? 7. 7 κύπελα και 3 πρωταθλήματα, άρα έχει 10. Α, εντάξει, λάθος. 10 τίτλους έχεις το ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ. Σε σκίζει. Εγώ έχω 4. ΠΑΟΚ, άρα σ' αγαπώ. Εντάξει. Λοιπόν, στο μπάσκετ είπαμε αύριο ο Ιωνικός Άρης. 5 η ώρα. 5 η ώρα με ο Παναγιώτη μου λένε ότι είναι παοκτσής Θεσσαλονικιός. Παιδιά, δηλαδή. Αυτά που τα ακούτε και σας τα λένε. Μου είπε, σου άκουσα. Τι καφενείο μου είναι αυτό. Μου είπαν δηλαδή. Ότι είναι παοκτσής και Θεσσαλονικιός. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι. Τέλος. Ο Παναγιώτη με την ΑΕΚ όταν με παίζει. Δεν σκίζει, Κώστα. Παιδιά, τέλος. Τέλος. Θεωρείται διαιτητής για τα δύσκολα μάτς. Μάλιστα. Μόνο ότι αυτό συμβαίνει. Σημαίνει. Εντάξει, Ιωνικός Άρης. Λοιπόν, και αν περάσω, παίζω με τον νικητή του Κολοσσός Ολυμπιακός. Μάλιστα. Βου. Ολυμπιακός Βου Κολοσσός παίζει αύριο επίσης την ίδια ώρα στο βοηθητικό του ΣΕΦ. Εκεί που παίζει ο Αναπτυξιακός Ολυμπιακός. Θα κερδίσει ο Κολοσσός Χρήσανθε και θα παίξεις Άρης Κολοσσός. Πέρασα δηλαδή. Ναι, πέρασες. Ωραία. Εννοείται. Αύριο. Ο ΠΑΟΚ μετατέθηκε το παιχνίδι του με τον Πανιόνιο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει Πανιόνιος να πέσει. Ναι, όντως. Για ποιο δεν λόγο. Κατάλαβα. Αν ήμασταν εμείς να ψάχνανε. Θα είχαμε ήδη πέσει. Θα ψάχναν τα δελτία μας άμα είναι η σφραγίδα μπλε και όχι γαλάζια. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Για ποιο λόγο δόθηκε μετάθεση. Μετάθεση. Δεν κατάλαβα. Στην ΕΟΚ πέστα. Θα το πω. Το λέω ήδη. Δημοσίως δεν με εντάξει. Νοιάζει. Δεν... Σε μια ιστορική ομάδα δώσαμε μια τέτοια. Για να κάνει ομάδα. Για να κάνει ομάδα. Γιατί ο κανονισμός λέει 4 μικροί. Δεν είναι αυτό που λέγαμε για εφηβικό. Δεν είναι εφηβικό. Ναι. 8 συμβόλαια πρέπει να έχει. Και πόσα έχει. Κανένα. Και τι θα έχει στις 3 του μήνα. Σε 10 μέρες θα έχει. Σου λέει την άλλη εβδομάδα μπορεί να. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Και προτάσμα πώς θα παίξει. Αυτό, με αυτά. Άρα θα κατέβει. Περιμένουμε να δούμε αν θα κατέβει. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα μόνο Άρης, Ιωνικός Άρης έχουμε μόνο. Φίλε, το είδες. Έπιασε πέναλτι και έδωσε πέναλτι δεύτερο. Στο πέναλτι. Στο πιασμένο πέναλτι. Το πιάσε το πέναλτι. Έπεσε κάτω. Και έπεσε κάτω και του έδωσε δεύτερο πέναλτι. Σωστός. Ωραία. Το είδα αυτό, Βίλεμ που παίζουν Έλληνες. Ναι. Το είδα χθες το βράδυ αυτό το μάτς. Που χάσαν χθες 5-0 οι Έλληνες. Βέβαια έκανα κάτι άλλο και άκουγε το μάτς αυτό. 3-0 ο Άγιαξ, κοίτα.
Τάκ, τη γυρίζει με αυτό, Στάντιτς. Μία ακόμα ποδοσφαιρική παρένθεση, αυτό που λέγει νωρίτερα ο Χρήστανθος για Χατσαρίδη και τα λοιπά. Δεν πειράζει, αξιολογεί σωστά ο Άρης, τον Ντουάρτε, τον Μαρτίνες, τον Σούγκρεν που τους φέραν κύπελο. Όχι. Έχεις δίκιο, φίλε. Δεν τους αξιολογεί καθόλου σωστά όταν ήρθε ο Ντουάρτε και τα λοιπά. Ξεφωνίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Για την επιλογή του Ντουάρτε και αυτό μου τον έφερε. Αυτό είναι αλήθεια. Σε αντίθεση με εσάς που λέγα, δεν έχετε πει λέξη για αυτούς που φέρνουν το Χατσαρίδη. Το έλεγε αυτό. Εγώ λοιπόν για τον Ντουάρτε τον έχω ξεσκίσει τον Ντουάρτε. Δεν ψέματα, Χρήστανθε. Λέγαμε και το μικρόφωνο για τον Κιάδο Χατσαρίδη. Αντιπροετοιμασία ακόμα. Για τον Χατσαρίδη δεν άκουσα. Δεν νομίζω, Στέριο. Ναι. Δεν έχετε δώσει καμία ευθύνη σε πέντε εμπορικούς διευθυντές τι τους έχετε εκεί πέρα. Μετά είπανε. Όταν φεύγουν πάντα. Μετά είπανε. Εντάξει. Εγώ όχι. Όταν ήρθε ο Ντουάρτε. Μετά το Χατσαρίδη, λέω, είπανε. Και για τον Σούντγκρεν. Ξεφωνητά. Και είναι ακόμα ο Σούντγκρεν και θα ξαναπαίξει τώρα ο Σούντγκρεν. Διπλό τεστ για τον Ηρακλή το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ηρακλάρα Αϊλόγιου. Πρόσεχε τώρα. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπου που συνεργάζεται φέτος με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό το πράγμα, το συνεργάζεται, ρε φίλε. Έτσι δηλαδή θα λέμε. Δηλαδή, ο Ηρακλής Αμπελοκήπου που συνεργάζεται φέτος με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Με μια ομάδα που συνεργάζεται στους Αμπελόκηπους. Παύλα, Καστοριά, 1-1. Συνεργασία, φίλε. Είσαι μπροστά. Η κυβέρνηση έκανε ολόκληρο πρόγραμμα. Συνεργασία. Δύο παιχνίδια. Ναι. Δύο φιλικά παιχνίδια. Ένα θα παίξει ο Αμπελοκήπων και ένα ο Θεσσαλονίκης. Ναι, δύο παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο αύριο με τον Αετό Βαρβάρας. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά ο Ηρακλής. Δεν υπάρχει ντροπή. Πού με έχετε καταντήσει, ρε. Εάν η συμφωνία δεν προχώρησε, γιατί ο Ηρακλής. Προχώρησε. Β' μνημόνιο που γράφει. Τελείωσε. Ναι. Αν ο Ηρακλής σε Αμπελοκήπων δεν ανέβει, ρε παιδί μου. Έμεινε εκεί που θα είναι. Ή τρελαθούν κάποιοι και χαλάσει η συμφωνία. Την Κυριακή. Ο Ηρακλής πού επιστρέφει πάλι. Δεν επιστρέφει. Εκεί που επιστρέφει. Όχι, γάμε εθνική. Για ένα χρόνο αφού είναι η συμφωνία. Του χρόνου πάλι. Η ομάδα Ηρακλής θα παίζει κάπου πουθενά. Όχι. Πάλι, θα υπάρχει ομάδα στην. Δεν θα συνεργάζεται με κάποιον. Έψιμ, θα υπάρχει ομάδα Ηρακλής. Ναι, μπορεί να έρθει η ΑΕΠ οντίον πίσω. Δεν το διαλύσει τελώς και δεν θα υπάρχει καθόλου Ηρακλής μόνο Ηρακλής. Να σε πω κάτι. Γιατί δεν δηλώσατε γάμα εθνική πήγε ο Πανιώνης και ο Πλατανιάς. Κατευθείαν. Ναι. Τι λέτε ρε. Και πες το Στέργιο που νομίζω τα ξέρει όλα. Νομίζω εκεί παίζεται. Πες το Στέργιο που νομίζω τα ξέρει όλα. Δεν υπάρχει πέτος Ηρακλής. Μια χαρά υπάρχει Ηρακλής. Ηρακλάρα. Μάκης υπάρχει στο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Νομίζω δεν υπάρχει. Γκαγκάτσης. Όχι. Γιατράς. Ο γνωστός Μάκης, φίλε. Ποιοι είναι αυτοί εδώ που λες. Σαρλής. Ιωαννίδης. Φυσικά δεν υπάρχει. Είναι γάμα σίγμα, δεν πάει. Γάμα σίγμα. Αυτό σου λέω. Όχι. Άρα δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Στο ραστέχνη. Είναι στο γάμα σίγμα. Λοιπόν. Η συνεργασία του Αμπελοκήπων για να μην μας έχετε μπερδέψει με ποιον είναι, το γάμα σίγμα Ηρακλή. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν, Στέργιο. Δεν ξέρει με ποιον είναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη σκέτο. Αντίπαλος μεθαύριο θα μιλούσα είναι η αναγέννηση Κολυνδρού. Μιλούσαμε χθες το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων. Με φίλου μου Ηρακλειδέα. Έχεις και φίλους Ηρακλειδείς. 50 ετών, τα πάντα έχω. Σε μιλάνε Ηρακλειδείς. Μόνο που δεν έκλαιγε ο άνθρωπος. Μόνο που δεν έκλαιγε. Τι δεν έκλαιγε. Από αυτά που βλέπει το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Είπε βέβαια καλά που υπάρχει το μπάσκετ. Μια που ανοίξαμε είπε, για τους παίκτες, λέει ναι, να μας πούνε στην Κύπρο. Για το Στοχ, το Βέρμπλουμ, τον Ουάρντα, τον Ζαμπά, τον Χατζερίδη. Όντως. Έναν που δεν το θυμάμαι που είχε τραυματιστεί και έπαιξε ένα παιχνίδι. Πώς το Λεβέκ, μάλλον λέει. Όντως. Τα παιδάκια όλα αυτά που φεύγουν και δεν λέει κανείς τίποτα. Μιχόγεβης, Μιμόγεβης. Και στην τελική λέει. Που είναι όλα πλερουά. Εμάς κόστησαν τα υποδεκαπλάσια. 300 χιλιάρικα είναι το μεγάλο τέτοιο. Ο Ουάρντα είναι. Ο Ουάρντα, λέω. Ο Ντουάρτε. Είναι 300 χιλιάρικα αυτό. Ενώ του Πάουκ είναι 5 εκατομμύρια. Ο Πάοκ τα έχει όμως, ρε φίλε. Μεταξύ μας λέει, όχι ότι είναι δικαιολογία για εμάς, αλλά τα λάθη εκεί είναι πολύ μεγαλύτερα. Εντάξει. Okay. Και τι, αυτό μας ικανοποιεί ότι ο άλλος κάνει μεγαλύτερα λάθη από εμάς. Και εμείς κάναμε λάθη. Λοιπόν. Αυτά. Ένας φίλος μου λέει ότι σε μονό παιχνίδι ναι. Φέτος έχουν και οι δύο δικαιώματα. Άρα έτσι εξηγείται ότι είπα. Το έδωσε στο ό,τι είπα, φυσικά. Εμείς το λέμε. Αν δεν ξέρουμε δίνει... κάτι, το σημειώνουμε. Μα εγώ στο είπα γιατί το ξέρω από τον μπάσκετ. Γιατί. Ας πούμε, χάνει ο φιλοξενούμενος το πλεονέκτημα της Ρεβάν στην έδρα του. Οπότε για να αντιπαρέλθει η διοργανώτρια λέει: άντε πάρει και εσύ, ας πούμε, τα τηλεοπτικά, για να είναι λίγο πιο δίκαιο. Πάλι επίθεση στο τέτοιο. Εναντίον μας. Στο περιοδικό στο Παρίσι. Στο. Πάλι? Ναι. Με μαχαίρι. Στο Χεμπντό. Ναι, στο Χεμπντό. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση αγνώστο με μαχαίρι. Χθες υπήρχε ένα στον πύργο του Άιφελ και έλεγε θα το ανατινάξει ναι. Και τέτοια άλλο. Ναι, Λάχα ναι, και τέτοια ναι, πάλι. Ναι. Αρχίσαμε πάλι τώρα. Αρχίσαμε πάλι. Επιστρέφει το Βιτσόσκυλο αυτό με τη μεταφορά του παιχνιδιού με τον Πανιόνιο. Κούρασε. Από το πουθενά θα παίξουμε τρία μάτς σε 7 μέρες. Ελαδάρα ολέ, δηλαδή με τους γκάγκες. Άρα πέρασε άλλη μια έκφρασή μου. Ευχαριστώ. έχει δίκιο. Το Βιτσόσκυλο έχει πει κάτι ακόμα πριν που δεν το είπα. Ότι δεν μου το είπε για τον καπελάκι για να τον.
για, να τον, για υποστήριξη. Αναφορά για το τι φρούτα έχουν περάσει, λέει, το ανέφερα. Τι έχουν περάσει. Από όλες τις ομάδες έχουν περάσει. Ομάδες, ναι. Ελά, ολέ. Το πιο ωραίο του Ζαμπά ήταν στην ανάρρωση πριν τις 6 το πρωί, δεν κοιμόταν και οι γκάγκες, πάλι τον γκάγκες, Κώστα. Και οι γκάγκες όταν τον βλέπαμε βγαίναμε φωτό. Δηλαδή σου λέει τον έβλεπε 6 ώρα το πρωί έξω και αντί να τον κοπανίσει που ξενυχτάει. Ναι, όντως. Πήγαινε και έβγαινε φωτογραφία. Εντάξει. Και το θέμα είναι ότι ιδίως για τον Ζαμπά τον βλέπαν όλοι έξω, τον βλέπαν συνέχεια. Εστέριο. Κώστα, πες μου ένα νούμερο μέχρι το 57. Να δώσω το δώρο. Μη στέλνετε τα μηνύματα. Μπορεί να το σκεφτώ αυτό. Το νούμερο. Ναι. Γιατί πες είναι... αυτό που είσαι. Είναι άπειρο, άπειρο. Το 8 πλάγια. Ωραία. Το σήμα του άπειρου δηλαδή, για όσους ξέρουν. Όχι για τους άπειρους. Λοιπόν, το... Τι να πω, το 32 του Magic Johnson. Αγαπημένος μου παίκτης. Ναι, τον έκανες αρκετές φορές. Ποιος Jordan τώρα και τα λοιπά. Απλά δεν έβαζε το καλάθι. Μες στην τόπα, σαν κάτι άλλο. Αύριο. Περίμενε να πω το νικητή. Πρόσεξε τώρα να σου πω τώρα κάτι, αυτό που λες. Η ΕΟΚ γράφει πάντα τις ομάδες στο πρόγραμμα και καλά κάνει γιατί έτσι είναι επισήμως. Με το επίσημο όνομά τους. Και τι γράφει αύριο. Δροπή ιδέες. Χρήστος Αγκουράκης, 1700. Αλφα σίγμα διαγόρας δροπηδέων, παρένθεση Ιωνικός, Παύλα Άρης. Σεφ, αίθουσα 5, στις 5 η ώρα. Ολυμπιακός Σουφουπού. Αυτός είναι. Ναι, τι. ΑΕΧΟ Λαργού, παρένθεση Κολοσσός. Δροπή. Δεν γίνονται αυτά. Ελληνικό μπάσκετ. Πρόσεξε. Νεάπολη Λάρισας, 1700. Γάμα σίγμα Αγιάς Ερμής. Παρένθεση Λάρισα. Παύλα. Η γάμα παρένθεση γιατί βάζει. Για να καταλάβουμε τι είναι. Αεποντίον. Ναι. Πώς το λένε. Παύλα. Πόρη. Παρένθεση Ηρακλής. Όχι. Παρένθεση τώρα θα έλεγα. Καταλαβαίνω. Σάκερς. Να μην πω με το φού. Λοιπόν. Και Σάββατο 3 Οκτωβρίου πάω Πανιώνιος. 13:50 και 54. Η φίλη μας η Ελένη. Μπράβο Ελένη. Ελένη Σταθοπούλου. Ελένη συγχαρητήρια. Από τα χεράκια 6-9-71 ξεκινάει το κινητό της και ένα 7 μετά, δεν λέω το υπόλοιπο. Εντάξει. Κέρδισες. 13:50 και 54 έστειλε το μήνυμα. Κερδίζεις. Μπράβο, τι κερδίζει. Κερδίζει το σούπερ δώρο που δίνει σήμερα η εκπομπή και να ακούτε τις εκπομπές πλέον παιδιά και για έναν ακόμη λόγο. Όχι απλά επειδή είναι η καλύτερη στα Ριτζιανά. Έτσι, με πολύ διαφορετικό στυλ από όλες τις υπόλοιπες ειδησογραφικές. Συμφωνείς, Στέργιο? Το βλέπω. Αλλά για ένα ακόμη λόγο ένα παραπάνω. Ένα μήνυμα για τον Χρήστα. Εντάξει, το Χρήστα. Ναι, όλα για μένα είναι τα μήνυματα. Φυσικά. Είναι καλό. Ένα για μένα δεν στέλνει ένα μήνυμα. Τι να στέλνει με αυτά που λες. Μα αυτό, επειδή αυτά που λέω. Να το διαβάσω. Όχι, στέλνω. Λοιπόν, εκπληκτικό σετ τριών σκευών κουζίνας από την ΑΕΓΕ. Χύτρα ταχύτητος 4 λίτρων 20 εκατοστών. Μία κατσαρόλα 2 λίτρων 16 εκατοστών. Ωραία. Και ένα σούπερ τηγάνι αντικολλητικό 24 εκατοστών. Όλα ΑΕΓΕ. Ανοξείδωτα εννοείται. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης. Τα κερδίζει η φίλη μας η Ελένη. Συγχαρητήρια. Θα συνεννοηθεί με τη γραμματεία για την παραλαβή του δώρου. Εμείς από εβδομάδα θα έχουμε ακόμα περισσότερα δώρα. Πέρα από τα δώρα το 2 ώρα που σας κάνουμε τζάμπα που έχετε τη σούπερ ψυχαγωγία και ενημέρωση. Από το σούπερ αυτό τριολέ. Αλλά πλέον θα έχετε και δώρα. Δώρα, δωράρες. Δωράρες, Χρυσαφέ. Τόσο καλά που τα έλεγε και φώναζε ο Χρύσαφο, απορώ πως δεν τον άκουγαν να αποφύγουν τρεις υποβιβασμούς. Σωστό. Αν τον άκουγαν. Έχει δίκιο. Θα τα είχαν αποφύγει. Τα έλεγες. Αν τον άκουγαν. Ναι. Θα τους είχαν αποφύγει. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να τα βάλω στέριο με το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταρχήν, Χρύσαφε, στον έναν υποβιβασμό ήσουν μαζί του. Ήσουν γραντόσκυλο. Δεν ήμουνα. Γραντόσκυλο. Δεν ήμουνα, Κωστό. Γραντοσκυλάρα. Σουπερόσκυλο ήμουνα τότε. Γραντοσκυλάρα. Ναι, όπως ο Ζαχαρίας Γεωργόπουλος. Στο άλλο μου φαντάρος, Κώστα. Που ήταν στην ένα και μετά είπες ότι είναι ποντίκι και πέσαμε. Δεν είναι ποντίκι. Γι' αυτό πέσαμε, Στέργιο. Τη μία μου φαντάρος. Ακούς, Στέργιο. Τη μία μου φαντάρος που πέσαμε. Τη μία μου φαντάρος και την που άλλη, πέσαμε. Επειδή κάποια λαμόγια ψεύτες είχαν πει ψέματα για μένα, ήμουν στο σπίτι μου στο Βαθύλακο. Σωστό. Ψεύτες, για δύο λαμόγια. Χρόνια. Γελί. Αν με ακούγανε, δεν θα είχαν πάει εκεί πέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν δώσαμε προγνωστικά για το στοίχημα. Να δώσουμε τώρα. Δίνουμε anytime. Έχουμε δύο λεπτά. Anytime Wagge. Περίμενε να δούμε προγνωστικά τέτοια. Anytime Wagge. Τι? Anytime. Κώστα, μην λες χαζά. Γιατί ρε. Δεν θα παίξει καν. Θα παίξει, Στέργιο. Ποιος Wagge θα παίξει. Να το. Anytime Wagge. 11. Λοιπόν, θα παίξει γιατί. Θα σα πω εγώ εντάχει. Πες μας. Διπλό ο Πάοκ στο Βόλο. Άσος ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό.
Κάτσε ρε φίλε, περίμενε ένα πέστα. Όχι, μας. Να πω τα δικά μου, να πέσει τα δικά σου. Πες τα παιχνίδια. Άρης Πας Γιάννα, τα λέει, Άσος. Βόλος ΠΑΟΚ διπλό, Ολυμπιακός Πανετολικός, Άσος. Άρης Πας Γιάννα, Άσος. Άσος. Όφι Ατρόμητος, γκολ γκολ. Μάλιστα. ΑΕΚ Λαμία, Άσος. Μάλιστα. Και ΑΕΛ Παναθηναϊκός, ένα τεράστιο χ και τέλος από Γιάτος. Αυτά από μένα. Έστειλε και τον προπονητή. Έστειλε και τον. Έχει κάποια διαφωνία. Βόλος ΠΑΟΚ διπλό, 2-3 γκολ. Ναι. Ολυμπιακός Πανετολικός, over. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όχι. Πάλι όχι. Χαλαρό το παιχνίδι, 2-0 γιατί παίζει Κύπρο. Συγγνώμη, Άσος ήθελα να πω. Ήθελα να πω συγγνώμη. Άσος. Έτσι. Και πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Για να κερδίσει 1-0 και καλά. Ναι. Εύκολα. Άρης Γιάννενα. Άντερ και Άσος. 1-0. Εντάξει. Όφι Ατρόμητος. Διπλό. Διπλό. Δεν μπορεί. Γιατί. Χ. ΑΕΚ Λαμία. Χ. Όφι. Ωραία. ΑΕΚ Λαμία, Άσο και γκολ γκολ. Λάρισα Παναθηναϊκός, διπλό. Παναθηναϊκάρας αγαπώ. Και την άλλη φορά το ίδιο είπες για την Τρίπολη και χάσανε. Βγήκανε. Και βγήκε. Έχασε. Τρίπολη Παναθηναϊκός τι βγήκε. Ένα μηδέν. Και θα ξαναχάσει τώρα, Κώστα. Άντε να πάρει χ, θα πάρει χ. Δεν υπάρχει άλλο. Χ, με ένα βαθμό θα με υποδεχτεί την άλλη εβδομάδα. Και θα έχω 9. Μισό λεπτό. Θα έχω 9 και θα έχει ένα. Καλά, εσύ πρώτο και αίτητο. Έτσι. Πρώτο και αίτητο. Και θα πάω εκεί για τον. Ναι, ναι, τουτούτ. Που γράφανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι φεύγει ο Φετσατζίδης, θα τον αφήσω ελεύθερο λόγω οικονομικών προβλημάτων. Α, ναι, και πάει αυτό. Στον Παναθηναϊκό! Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει τη θέση του Άρη θα στην Ευρώπη. Θα αφήσω εγώ το 1,5 εκατομμύριο και το δώσω τζάμπα! Θα πάρει τη θέση του Άρη στην Ευρώπη. Πήρε τα παπάκια! Άντε πάλι, μην βρει γιατί θα βγει ο γέρος. Τα παπάκια τα έχω στο βαθύλακο. Αξιοπρεπής κύριος. Και τα ταΐζουμε και τα μεγαλούμε, τα κάνουμε πάπκες και τα βάζουμε στο φούρνο. Είχαμε παπάκια κάθε Πάσχα, έπαιρνα παπάκια. Κόστα και παπάκια έχουμε και κοτοπουλάκια έχουμε πάρα πολλά. Κοτοπουλάκια και αρνάκι έχουμε. Και γαλοπούλες έχουμε και και παγόνια έχουμε, Κώστα. Νικητής Ιωνικός Νίκαιας Άρης 2-25, Χρήσανθε. Το διπλό. Έσφιξες. Ο Ιωνικός πόσο? 2-25 Ιωνικός, 1-60 Άρης. 1-60. Και handicap 2,5. 1-60 ρε Κώστα. Έσφιξες, Χρήσανθε. Σημαίνει το μάτς είναι ντέρμπι. Γιατί τι θα ήτανε. Πρώτη φορά θα παίξουμε μαζί όλοι. Καλά τώρα είναι δυνατόν να χάσει από τον Ιωνικό. Δεν ξέρουμε τι παίχτη, γιατί πέρσι πώς έχασα. Όπου όπως έμαθα έχει πολύ καλή πρώτη εφτάδα. Ορίστε. Και ο Σάββας το φοβάται αρκετά το παιχνίδι και καλά κάνει. Ορίστε. Λάρισα Χαρέλος Τρικούπης 1-22 η Λάρισα, 9,5 Αβάτζο. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 12,5 στον Κολοσσό. Και Κυριακή παίζει Λαύριο ΑΕΚ. Στον Κολοσσό. Ολυμπιακός Β παίζει Χρήσανθε. Τσόχλας. Λαύριο ΑΕΚ την Κυριακή. 1-20 ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από... Μείον 10,5. Τι γίνεται, coach. Και Παναθηναϊκός Περιστέρι μείον 12,5. Γιατί μείνω 12,5, το περισσέ καλύτερο, αυτό τον κέρδισε. 8-11 το λένε είναι αυτά. Ντροπή. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.